Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης. 19η αγωνιστική της Super League 2 και η τοπική ομάδα, η Ηλιούπολη, υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β' για το Νότιο Όμιλο σε ένα μάτς χωρίς ιδιαίτερο άγχος για τις δύο ομάδες, είναι αλήθεια, που θα κυνηγήσουν τη νίκη επιδιώκοντας να παίξουν και καλό ποδόσφαιρο. Στην 7η θέση, οι γηπεδούχοι του Νίκου Παντέλη με 26 βαθμούς βρίσκονται σε ανωδική πορεία. 13η, η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Αριέλη Μπαγάσα ξανά από σήμερα στον Ερυθρόλευκο Πάγκο, καθώς επέστρεψε στη θέση του Γιάννη Οκά. Έχει μόλις 8 βαθμούς ο Ολυμπιακός Β' λόγω της γνωστής τιμωρίας, με μείον 10 για τους δύο αγώνες που είχε αποχωρήσει με Καλλιθέα και Κηφισιά κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, διαμαρτυρόμενοι για τη διαιτησία. Αρκετός ο κόσμος στο γήπεδο, φίλοι και των δύο ομάδων, για να παρακολουθήσουν αυτή την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Συννεφιά με λίγο ήλιο στον ουρανό της Αττικής σήμερα, καλή θερμοκρασία στους 16 βαθμούς. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα στοιχεία και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Απευθείας μετάδοση, φίλες και φίλοι της ΕΡΤΡΙΑ, και ήρθε η ώρα εδώ από το Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης να πάμε και στον αγωνιστικό χώρο που βρίσκεται ο συνάδελφος Λεωνίδας Κασνέτσι, που μας έχει ετοιμάσει ρεπορτάζ, έχει μαζί του ποδοσφαιριστή της Ηλιούπολης. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα από τον αγωνιστικό χώρο, εδώ που έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Ανδρέου. Γιάννη, η ομάδα, αν και νεοφώστηση, βρίσκεται σταθερά στη μέση βαθμολογίας και αποδίδει καλά και δύσκολα χάνει, σωστά? Σωστά. Αρχικά να ευχηθώ καλό Πάσχα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Προερχόμαστε από δύο νίκες και θέλουμε σήμερα να διευρύνουμε το σερί μας μέσα από καλό ποδόσφαιρο. Η ομάδα χτίζει τη φετινή χρονιά με στόχο να τη δούμε του χρόνου ακόμη καλύτερη. Σίγουρα, ως νεοφώτιστη που είπες, έχουμε κάνει μια αξιόλογη πορεία και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να μπουν οι βάσεις για το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Γιάννη Ανδρέου, τον ποδοσφαιριστή της Ηλιούπολης, που βρίσκεται στον πάγκο σήμερα. Συνήθως ξεκινάει ως βασικός στόπερ. Η Ηλιούπολη που δίνει το τρίτο της μάτς μέσα σε 6 ημέρες, είναι λογικό λοιπόν να έχει επιβάρυνση και κούραση σε κάποιους ποδοσφαιριστές της. Προέρχεται από δύο νίκες με ΑΕΚ Β' 3-1 και η Ρόδοτο την Τετάρτη εκτός έδρας με 2-0. Οι επιλογές του Νίκου Παντέλη σε διάταξη 4-2-3-1 για την Ηλιούπολη. Ο Περιστερίδης είναι ο τερματοφύλακας, δεξιά στην άμυνα ο Τσαφταρίδης, αριστερά ο Βάρκας, ο Μουριέλ και ο Βοσνακίδης οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Γκοτσούλιας και ο Μπαξεβάνος οι δύο ανασταλτικοί μέση. Ο Δημητριάδης ακριβώς μπροστά τους ως ελεύθερος, ως δεκάρι. Αριστερά στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Φρίμπονγκ, δεξιά ο Βασιλείου και στην κορυφή ο Μιχάλης Μπαστακός, πρώτος σκόρερ της ομάδας με 5 τέρματα. Σε λίγο θα δούμε και τις απουσίες που αντιμετωπίζει η Ηλιούπολη. Και σιγά σιγά να δούμε και την ενδεκάδα που παρατάσει ο Αριέλη Μπαγάσα στην επιστροφή του για τον Ολυμπιακό, διάταξη 4-3-3. Ο Στουρνάρας είναι ο τερματοφυλακάς, παίρνει θέση στα goal post. Δεξιά στην άμυνα ο Νίκολιτς, αριστερά ο Αποστολόπουλος, ο Μπαγκαλιάνης και ο Χρυσόπουλος οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μαυρουδής, ο Σαπουντζής και ο Λιάτσος η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Ο Μαρίνος σε θέση εξτρέμ δεξιά. Αριστερά ο Δημήτρης Πινακάς θα εναλλάσσεται με τον Αλγκασίμ Μπα στην επίθεση. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Μπα ή ο Πινακάς στην κορυφή της επίθεσης και αριστερά. Αρκετές αλλαγές και από πλευράς η Μπαγάσα στην επιστροφή του στον πάγκο των Ερυθρολεύκων, αντικαθιστώντας τον Κύπριο, τον συνομιλικό του, τον Γιάννη Οκά, που χθες αποχώρησε από τον Ερυθρόλευκο πάγκο. Θυμίζω ότι τον είχε αντικαταστήσει ο Οκά στον Μπαγάσα στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, και χθες έγινε αυτή η αλλαγή. Βλέπουμε και την διαιτητική τριάδα εκεί κοντά στη Φυσούνα, μαζί με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για το διαδικαστικό. Ο Νίκος ο Παντέλης με το υπόλοιπο τεχνικό team της ομάδας της Ηλιούπολης. Όπως είπαμε, έχει 26 βαθμούς, είναι σταθερά από τη μέση της βαθμολογίας και πάνω. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη και στα υπόλοιπα παιχνίδια σίγουρα θέλει μια σωστή διαχείριση, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και η κόπωση
μέσα σε 6 μέρες 3 μάτς και με ταξίδι στην Κρήτη απέναντι στον Ηρόδοτο, όπου νίκησε η ομάδα της Ηλιούπολης με 2-0. Μάλιστα αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι της κρητικής ομάδας στη Super League 2, καθώς αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα λόγω οικονομικών ατασταλιών, ακολουθώντας ουσιαστικά το δρόμο του Απόλλωνα Λάρισσας στο Βόρειο Όμιλο. Από την άλλη, οι Ερυθρόλευκοι του Αριέλ Μπαγάσα με πολλά νέα παιδιά, με ποιότητα και ταλέντο είναι η αλήθεια, προέρχονται από τη λευκή ισοπαλία του Ρέντι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ νωρίτερα είχαν υποστεί βαριά ήττα με 4-0 από την Καλαμάτα. Έχουν μείνει χαμηλά στη βαθμολογία οι Ερυθρόλευκοι και θέλουν να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις. Όχι βεβαίως γιατί διατρέχουν τον κίνδυνο του υποβιβασμού, αυτό άλλωστε δεν επιτρέπεται βάσει κανονισμού, αλλά και λόγω ονόματος και εμπειριών που αποκτούν αυτά τα παιδιά, με στόχο κάποια στιγμή να φτάσουν γιατί όχι και στο κατόφλι της πρώτης ομάδας. Άλλωστε, μερικά εξ αυτών προπονούνται και με τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού και σίγουρα παίρνουν παραστάσεις αναμένοντας και αυτή την ευκαιρία τους στο μέλλον να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα. Είδαμε τον Αριέλ Μπαγάσα με το τεχνικό team του Ολυμπιακού να κατευθύνεται στον πάγκο των Ερυθρολεύκων και αυτή την ώρα οι δύο ομάδες με τους διαιτητές μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο χειροκροτούμενοι από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ στις εξέδρες σε ένα ανοιξιάτικο απόγευμα στην Ηλιούπολη για να απολαύσουν ένα όμορφο θέαμα. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Μιχάλης Ματσούκας του συνδέσμου Έτολο Καρνανίας. Πρώτος βοηθός ο Νίκος Σάβας του συνδέσμου Σερών. Δεύτερος ο Παντελής Πυρόπουλος Ανατολικής Αττικής. Τέταρτος διαιτητής ο Ιωάννης Ρούτσης από την Κόρινθο. Οι ομάδες παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο που πραγματικά δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση. Το χειροκρότημα από τους ποδοσφαιριστές και είναι ώρα να ξανακάνουμε μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο στο Λεωνίδα Κασνέτσι πριν ξεκινήσει το μάτς, να μας πει και τις απουσίες που αντιμετωπίζουν οι δύο προπονητές. Λεωνίδα. Μίλτο, τρεις αλλαγές έχουμε για την Ηλιούπολη. Ανδρέου, Βασιλείου και Φρίμπογκ περνάνε στην αρχική εντεκάδα. Μουριέλ, τριανταφυλάκος και Φελίπε Χέμπερτ είναι εκτός. Ο τριανταφυλάκος, να πούμε ότι είναι τραυματίας, ενώ ο Μουριέλ, συγγνώμη, παίρνει τη θέση στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Βοσνακίδη. Μια Ηλιούπολη που προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες και θέλει να συνεχίσει το θετικό σερί αποτελεσμάτων της. Από την άλλη, και για τον Ολυμπιακό Β, που έχουμε αλλαγή προπονητή, τρεις είναι εκεί οι αλλαγές. Στουρνάρας, Σαποντζής και Πινακάς εντός αρχής εντεκάδας. Παπαδούδης, Τσέλιος, Σουρλής είναι αυτοί που έμειναν εκτός σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο τριανταφυλάκος που έχει θυλάσει στα πλευρά και ο Μπουσάι, άλλη μια απώλεια εδώ και καιρό για την ομάδα της Ηλιούπολης, έχει υποστεί ρήξη χιαστού και θα επιστρέψει σε λίγους μήνες, περίπου τον Αύγουστο, στην ενεργό δράση. Όρκος νίκης από πλευράς Ηλιούπολης. Είδαμε και τους αρχηγούς, τον Γκοτσούλια από την πλευρά της Ηλιούπολης και τον Γιώργο Μαρίνο από την πλευρά των Ερυθρόλευκων. Και ο Περιστερίδης που παίρνει θέση στα goal post. Και εδώ είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού ενωμένοι και αυτοί από την πλευρά τους. Θέλουν να κάνουν μια καλή εμφάνιση και να διεκδικήσουν τη νίκη, καθώς εκτός έδρας είναι η αλήθεια ότι δυσκολεύονται στο φετινό πρωτάθλημα. Εντός έδρας παρατάσσεται πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός. Πρώτο σφύριγμα από τον Μιχάλη Ματσούκα, πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Με τον Μπαγκαλιάνη να αφήνει στον Χρυσόπουλο. Νίκολιτς. Πίεσε ο Φρίμπογκ, απομάκρυνση από τον Μπαγκαλιάνη, ο Μπα κατεβάζει. Ο Μουριέλ για τον Φρίμπογκ, φάουλ για τους γηπεδούχους. Ο
αγωνίζονται με τις λευκές εμφανίσεις. Συνήθως έχουν μπλε και κόκκινα. Για την περίσταση ο Ολυμπιακός φοράει τα μπλε, η Ηλιούπολη τα άσπρα. Αλλαγή μπάλας, φαίνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα με τον αέρα εκεί. Για την εκτέλεση του φάουλ με τον Γιάννη τον Κοτσούλια, τον αρχηγό. Πολύ έμπειρο, 33χρονο, αμυντικό μέσο. Σημείο αναφοράς για τους γηπεδούχους. Ωραία η πάσα για τον Βασιλείο, άνοιξε το κοντρόλ. Πλάγιο είναι για την Ηλιούπολη. Ο Βάρκας έτοιμος να επαναφέρει. Βάρκας σε ένα καινούριο ρόλο στην ουσία την εφετινή σεζόν. Συνήθως αγωνιζόταν πιο μπροστά στη μεσοεπιθετική γραμμή. Τον έχει καθιερώσει ο Νίκος Παντέλης σε αριστερό μπακ. Φέτος, φάουλ που κερδίζει ο μπακ, εκτελέστηκε γρήγορα. Επανάληψη λέει ο κύριος Ματσούκας. Φάουλ που κέρδισε ο επιθετικός από τη Γουινέα. Ενώ βλέπουμε τον Αριέλη Μπαγάσα, σε ακούμε Λεωνίδα. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι η Αριέλη Μπαγάσα από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα είναι συνεχώς όρθιος και φωνάζει, το ζει πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι, δίνει συνεχώς οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του και ζητάει να παίξουν ψηλά και να πιέσουν. Ο Ελ Κάνιο, όπως είναι το παρατσούκλι του, στην πρώτη του θητεία στον Ερυθρόλευκο Πάγκο είχε 14 νίκες, 9 ισοπαλίες και 9 ήττες. Μέχρι τη στιγμή που αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Οκά για να γίνει και πάλι χθες το απόγευμα η αλλαγή. Μεταξύ αυτών των δύο, ο Άριου Μπαγάσα να πάρει ξανά τη θέση του Γιάννη Οκά στον Ερυθρόλευκο Πάγκο. Ο Νίκολιτς στο πλάγιο. Ο Μαρίνος θα βγάλει την μπάλα στα αριστερά, εκεί που ανεβαίνει ο Αποστολόπουλος. Ψάχνει στήριγμα, αφήνει στον Μαυρουδή. Ο Μαυρουδής κλείστηκε, γυρίσει πίσω στην ασφάλεια του Χρυσόπουλου και αυτό στον Στουρνάρα. Παίρνει τη θέση του Παπαδούδη. Έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια ως βασικός τερματοφύλακας στον Ολυμπιακό Β' φέτος. Μπαγκαλιάνης. Επέστρεψε από το δανεισμό στον Πας Γιάννηνα. Πήρε τις απαραίτητες εμπειρίες και γύρισε να ενισχύσει την προσπάθεια των Ερυθρόλευκων. Βάρκας, ωραία κίνηση, ωραία τρίπλα, θα πάρει το φάουλ από τον Σαπουντζή, τον Τάσο Σαπουντζή, τον βλέπουμε εδώ, γιο του Αντώνη Σαπουντζή. Παλιά δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη δεκαετία του 90, σε Ηρακλή, Άρη και Πανιόνιο. Αυτός είναι ο Νίκος Παντέλης, ο προπονητής της Ηλιούπολης, στα 63 του χρόνια, πολύ πυροστεχνικός. Ανέλαβε τον Μάιο, τέλος Μαΐου, την Ηλιούπολη, μετά από 2 χρόνια στη Σαντορίνη. 24 χρόνια συνολικά στους ελληνικούς πάγκους και θητεία σε 23 ομάδες, παρακαλώ, για τον Νίκο Παντέλη. Και δοθείς της ευκαιρίας για το πλάγιο που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Λεωνίδα, θέλω να μου επιβεβαιώσεις κάτι, γιατί ανατρέχοντας το ποδοσφαιρικό σου παρελθόν, διαπίστωσα ότι έχετε συνεργαστεί με τον Νίκο Παντέλη. Σωστά? Σωστά, ήταν ο πρώτος μου προπονητής, αυτός που με έκανε επαγγελματία. Αυτός που μου έδειξε τον δρόμο στην ουσία. Το 2010 στον Εθνικό Αστέρα. Ακριβώς, το 2010 στον Εθνικό Αστέρα, ήταν ο πρώτος μου προπονητής. Μάλιστα. Έχουν περάσει από τότε αρκετά χρόνια. Το 1-2 που παίζουν οι παίκτες της Ηλιούπολης θα γίνει το γύρισμα. Ο Σαπιντζής έρχεται εκεί να διορθώσει κακό σκήμενα στην ερυθρόλευκη άμυνα και να απομακρύνει. Τώρα υπάρχει φάουλ που θα κερδίσει ο Μπα για τους ερυθρόλευκους. Τελέστηκε γρήγορα, θα έχουμε επανάληψη. Εδώ από το μαρκάρισμα του Κοτσούλια έχει κάνει φάουλ πάνω στον κεντρικό επιθετικό του Ολυμπιακού. Η βαθιά μπαλιά από τον Χρυσόπουλο, προσπαθεί να κατεβάσει ο Μαρίνος, τα καταφέρνει, κλείστηκε, πήρε φάουλ, παρέμβαση του Βάρκα. Σαπουντζής και Μαρίνος πάνω από την μπάλα.
δεξί-αριστερό, να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Και τόσο κόσμο στα καρέ του Περιστερίδη. Στο έκτο λεπτό το γέμισμα από το Σαπουνιτζή, η μπάλα θα περάσει, ο Περιστερίδης δεν ευνηδιάζεται στην προσπάθεια που έγινε από τον Μπαγκαλιάνη, τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού σε αυτή τη φάση. Πρώτη αξιόλογη στιγμή στο παιχνίδι. Κλείστηκε ο Τσαφταρίδης, βρήκε τον τρόπο να παίξει με τον Δημητριάδη. Ο Παξεβάνος, πάλι ο Τσαφταρίδης. Η πάσα είναι καλή, ο Βασιλείου θέλει να γίνει απειλητικός. Κάτι ζητάει εκεί, το παιχνίδι παίζεται. Δημητριάδης, επιμένει η Λιούπολη. Κάνει την ωραία κίνηση, θέλησε να βγάλει για τον Βάρκα που είχε ανέβει. Με δύναμη ο Βοσνακίδης. Και τώρα ο Φρίμπονγκ κάνει τις προσποιήσεις, ωραία κίνηση, αποφεύγει δύο αντιπάλους, κόβεται. Και το πλάγιο είναι για την Ηλιούπολη, Κοτσούλιας. Μπάλα πίσω. Νακίδης με τον Μουριέλ. Το Μουριέλ περνά στον Τσαφταρίδη. Βαθιά παλιά για τον Μπαστακό. Αποτελεσματική επέμβαση από τον Χρυσόπουλο. Παλιά από τον Σαπουντζή. Ο Μουριέλ ελέγχει. Φίνει στον Βοσνακίδη. Υπάρχει παίκτη του Ολυμπιακού πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο στο βάθος. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Ο Χρυσόπουλος είναι. Πιάνει τη μέση του. Δεν φαίνεται όμως κάτι ανησυχητικό. Σηκώνεται ο 19χρονος στόπερ του Ολυμπιακού, δανεικός από τον Άρη. Και εδώ η προηγούμενη φάση με την ευκαιρία του Μπαγκαλιάνη με το στήθος. Σπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, δεν είχε πολύ δύναμη η μπάλα. Ο Περιστερίδης έπεσε και μάζεψε. Ο Περιστερίδης, ο οποίος ήταν ο ήρωας ουσιαστικά στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων που έγινε στο Ελ Πάσο, με νίκη της Ηλιούπολης 1-0, καθώς απέκρουσε δύο πέναλτι των Ερυθρολεύκων και κράτησε αυτή την μεγάλη νίκη της ομάδας του με 1-0. Με γηπεδούχους τυπικά, στο πούμε έτσι, τον Ολυμπιακό, καθώς έπαιζαν στο γήπεδο της Καλυθέας στο Ελ Πάσο. Γκολ ο Μπαστακός σε αυτό το μάτς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Τσαφταρίδης ψάχνει συμπαίκτη για να επαναφέρει την μπάλα. Ο Δημητριάδης έκανε κίνηση και πήρε. Ο Βοσνακίδης πιο πίσω για τον Περιστερίδη. Αυτός τον Μουριέλ, Κολομβιανός. Φετινό απόκτημα της Ηλιούπολης από την Εστουντιάντες. Ξεκίνημα από τη Μεντεγίν. Βαθιά παλιά με στόχο τον Βάρκα. Ο Νίκολιτς έκοψε. Σαπουντζής. Ωραία ο Μαυρουδής για τον Μαρίνο. Μαρίνος περνά ωραία παλιά για τον Μπα, αλλά είναι offside. Άφησε τη φάση ουσιαστικά ο φόρα από τη Γουινέα. Βοσνακίδης για τον Τσαφταρίδη. Και πάλι βαθιά παλιά. Εκεί όμως που δεν υπάρχει η συμπαίκτης του, προσπάθησε να βρει τον Βασιλείου στα δεξιά. Η Ηλιούπολη που μένει ψηλά για να πιέσει, φωνές από τον Αρία Λιμπαγάσα. Ο Σνακίδης κατέβασε, Δημητριάδης. Ψάχνει χώρο να ελευθερωθεί. Έπαιξε με τον Παξεβάνο, Σαπουντζής. Χρυσόπουλος, Αποστολόπουλος, ελέγχει ο Δημητριάδης, παίζει με τον Μπαστακό. Ωραία η ανάπτυξη των γηπεδούχων. Βασιλείου κάνει τις προσποιήσεις, βρίσκει ελεύθερο τον Κοτσούλια. Κοτσούλιας τριφογυρίζει, ψάχνει χώρο για το σούτ, είναι καλό. Σε ετοιμότητα όμως ο Στουρνάρας, ακριβώς στο κέντρο της εστίας, δεν ευνηδιάζεται, στο 11.
Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον αρχηγό της Ηλιούπολης. Δυνατό το σούτ, αλλά δεν πήγε σε γωνία. Πιέζει τον Μπαγκαλιάνης. Χρυσόπουλος, τώρα ο Λιάτσος. Ωραία. Βάλα πίσω στον Μπακαλιάνη, βάζει την κόντρα ο Φρίμπομ και θέλει να γίνει επικίνδυνος. Βγαίνει ο Στουρνάρας και διορθώνει το λάθος του αμυντικού του. Πριν οπλίσει και εκτελέσει ο Φρίμπομ. Και τώρα ο Νίκολιτς που παίρνει μέτρα, έχει χώρο, θα κάνει την μπάσα κάθετη, ήταν για τον Ναμπά. Κόβεται αυτή, έχει ρυθμό το μάτς. Προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο οι δύο ομάδες. Σφύριγμα από τον Ματσούκα. Παρέμβαση από τον Μαυρουδί. Εδώ θα ξαναδούμε με τις τάπες. Πήγε με προβολή, έπεσε δυνατά στον αντίπαλό του. Και εδώ το προηγούμενο κατέβασμα του Μπαγκαλιάνη. Έβαλε την κόντρα, ίσως και με φάουλ, γιατί σήκωσε ψηλά το πόδι του. Αυτό ζήτησε ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Φρίμπονγκ άνοιξε όμως το κοντρόλ. Και ο Στουρνάρας το εκμεταλλεύτηκε. Μουριέλ, Παξεβάνος με τη μία. Εδώ θα κερδίσει ο Λιάτσος και θα κρατήσει. Πολύ ωραία η μπαλιά από τον Λιάτσο για τον Μαρίνο. Ο Μαρίνος θα σηκώσει κεφάλι, θα σεντράρει, θα πάρει κόρνερ. Την πολύ ωραία σκέψη του Χρήστου Λιάτσου. Πολύ ταλαντούχος ο 19χρονος μέσος. Έβγαλε τον Μαρίνο στα δεξιά και αυτός κέρδισε το κόρνερ. Θα το εκτελέσει ο ίδιος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Έχει δοθεί δανεικός και στο Λεβαδιακό. Να πάρει και αυτός τις εμπειρίες του, είστε πιο έτοιμος. Με το αριστερό η εκτέλεση, έχουν προωθηθεί υψηλοί των Ερυθρολεύκων. Πάρουν κάποια κρατήματα στην περιοχή, θα γίνουν συστάσεις από το Ματσούκα. Ο Μαρίνος θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, απομάκρυνση από τον Μπαξεβάνο και τώρα ο Βασιλείου. Κλείστηκε, πήρε φάουλ τον Νίκολιτς και οι παρατηρήσεις στον Βόσνιο, δεξιό πιστοφύλακα του Ολυμπιακού. Κοσνακίδης. Κλειστεί ο Γκοτσούλιας, προτίμησε τον Μουριέλ. Αυτός παίζει κάθετα με τον Φρίμπονγκ που έχει έρθει στον άξονα. Ο Βασιλείου πέρασε στον Δημητριάδη. Βάρκας. Και πάλι ο αριστερός μπακ της Ηλιούπολης στον Μουριέλ. Ο Σνακίδης παίζει με τον Τζαφταρίδη, πρώην παίκτης του Εγάλεο. Κρατάει ο Μαρίνος την μπάλα, γιατί ήταν εκτεθειμένοι οι συμπαίκτες του. Θα κάνει μια σέντρα τώρα για τον Μπα, θα περάσει ανεκμετάλλευτη. Σαφταρίδης που έχει αγωνιστεί επίσης σε προοδευτική, Πάο Ρουφ, Κηφισιά, Παναχαϊκή, Ιωνικό, Χαραβιακό. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τελευταία αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ. Τον έχουμε δει και πιο προωθημένο. Προηγουμένος ο Μαρίνος, που έχει περάσει τα αριστερά. Πλέον συνεχίσαν αλλαγές θέσεων στους παίκτες και των δύο ομάδων. Πάσανε για τον Μπαστακό, βάζει ωραία το κορμί του, κλείστηκε από τον Χρυσόπουλο. Τώρα ο Μαυρουδής για τον Μπακαλιάνης, για τον Χρυσόπουλο ξανά. Πίεση της Ηλιούπολης στο μεσαίο τρίτο. Δεν πιέζει ιδιαίτερα ψηλά. Αναγκάζει τον Μπακαλιά να βγάλει μια βαθιά μπαλιά. Εκεί που ο Τσαφταρίδης και νικητή στη μονομαχία με τον Μαρίνο. 15ο λεπτό, παραμένει το 0-0 εδώ στο δημοτικό στάδιο της Ηλιούπολης. 19η αγωνιστική της Super League 2. Ευθείας μετάδοση της R3. Δημητριάδης παίζει με τον Βάρκα. Αυτός ωραία για τον Μπαξεβάνο. Φάουλ που κερδίζουν οι γηπεδούχοι.
Σαφταρίδης. Φρίμπονγκ. Κλείστηκε. Θα πάρει πλάγιο. Με τη νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν απευθείας από την R3 επί της Παναχαϊκής. Σημαντική νίκη. Γκολ του Μωραΐτη. Πόλων που βρίσκεται στο κυνήγι της Κηφισιάς που προπορεύεται στο Νότιο Όμιλο. Τσαφταρίδης και πάλι στο πλάγιο. Θέλει να εκτελέσει τον Μπαξεβάνο. Αυτός θα κάνει μια σέντρα. Φρίμπονγκ θέλει να γυρίσει. Κάνει τις προσποιήσεις. Ο Φρίμπονγκ κρατάει. Τώρα θα κάνει μια σέντρα χαμηλά. Θα πάρει κόρνερ. Παρέμβαση του Αποστολόπουλου. Και θα εκτελέσει ο ίδιος ο Γκανέζος, μεσοεπιθετικός, αυτό το κόρνερ για την Ηλιούπολη. Στο 17ο λεπτό. Εκτελεί ο Φρίμπονγκ. Η μπάλα θα περάσει στο δεύτερο δοκάρι. Έχει βγει όμως εκτός τελικής γραμμής. Out. Αποδεικνύει ο Μιχάλης Ματσούκας. Πάμε μια βόλτα στο Λεωνίδα Καζνέτσι. Σε ακούμε, Λεωνίδα. Μίλη, το έλεγες πριν για τον Χρήστο Λιάτσο και ήθελα να σημειώσω ότι είναι ο παίκτης ο οποίος έχει υπογράψει μέχρι στιγμής το μοναδικό διπλό για τον Ολυμπιακό Β στο φετινό πρωτάθλημα με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στην ΑΕΚ Β στο Σεραφείδιο, στη νίκη του Ολυμπιακού Β με 1-2. Πολύ σωστή επισήμανση και να θυμίσω, επειδή είπες υπέγραψε, νόμιζα ότι υπέγραψε συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 με τον Ολυμπιακό, από τους πιο ταλαντούχους και φέρελπις ποδοσφαιριστές των Ερυθρόλευκων. Δοθεί τη ευκαιρία στη συνέχεια, θα σου πω και δύο στοιχεία παραπάνω, γιατί ο Ολυμπιακός είναι στο προσκήνιο. Θέλει να δημιουργήσει τις καταστάσεις με τον Μαρίνο, ο οποίος συγκλίνει. Αφήσει πίσω στον Μαυρουδί. Ωραίες εναλλαγές της μπάλας. Ο Λιάτσος κρατάει. Πολύ ωραία, ελίσσεται και βγάζει την μπάλα εκεί που είναι ο Αποστολόπουλος. Θα κάνει μια σέντρα. Η μπάλα θα περάσει από τον Μαρίνο. Δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά. Ήταν πιο ψηλή από ό,τι την περίμενε. Και τώρα ο Βασιλείου θέλει να βγάλει στην αντεπίθεση το Φρίμπονγκ για την Ηλιούπολη. Κρατάει ο Φρίμπονγκ. Ζητάει στήριγμα. Θέλει να μπει κατά μέτωπο. Τώρα άνοιξε την μπάλα. Έκανε το κάτι παραπάνω που δεν χρειαζόταν, είναι η αλήθεια. Είχε επιλογή. Ο Γκανέζος, η Ηλιούπολη που επιμένει με τον Τσαφταρίδη να κάνει μια σέντρα. Δεν θα περάσει από τον Χρυσόπουλο. Με δεύτερη προσπάθεια απομακρύνει ο στόπερ του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Μπα θέλει να βγει στην αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Πολύ καλός ρυθμός στο μάτς. Τον προλαβαίνει ο Βοσνακίδης. Θα γυρίσει πίσω στον Περιστερίδη. Έλεγα για τον Λιάτσο προηγουμένως, Λεωνίδα, ότι είναι και ο ποδοσφαιριστής που έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού μόλις 16,5 χρόνων, το 2020, στη Ρεβάν Σκυπέλου με την Καλαμάτα, επιθυτίας του Πέδρο Μαρτίν. Τον πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στο 68. Έπαιξε δηλαδή ένα 25 λεπτό. Αυτό δείχνει πολλά για την αξία του ποδοσφαιριστή και το πώς εξελίσσεται με την φανέλα του Ολυμπιακού περιμένοντας την ευκαιρία του. Ο Βάρκας θα μπει στην περιοχή, θα κλειστεί. Αφήσει στον Βασιλείου που έρχεται πότε δεξιά, πότε αριστερά. Αλλάζουν συνεχώς θέσεις με το Φρίμπονγκ. Ανάμεσα σε δύο δεν θα τα καταφέρει. Είναι έκοψε ο Μαρίνος που ήρθε πολύ ωραία σε ανασταλτική λειτουργία. Και τώρα η πάσα για τον Πινακά, ο οποίος συνέκλεινε αλλά δεν πέρασε σωστή η μεταβίβαση. Ο Δημήτρης ο Πινακάς, πρώην παίκτης βεβαίως της Λάρισας, από εκεί τον απέκτησε ο Ολυμπιακός πέρσι, στο πρώτο μισό της σεζόν δηλαδή. Φέτος αγωνίστηκε δανεικός στον Απόλλωνα Λεμεσού και επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Πινακάς που αγωνίζεται και στην κορυφή της επίθεσης και πλάγια μερικές φορές. Τσαφταρίδης. Συμπληρώσαμε 20 λεπτά στο γήπεδο της Ηλιούπολης χωρίς γκολ η αναμέτρηση έως τώρα, αλλά με καλό ρυθμό τις δύο ομάδες να θέλουν να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο και να δημιουργήσουν ευκαιρίες.
Βάρκας. Αλλάζει ωραία το παιχνίδι για το Φρίμπονγκ. Τόσο απέναντι στον Αποστολόπουλο Φρίμπονγκ. Κάνει μια σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει, θα πάρει το πλάγιο. Κρατάει ο Φρίμπονγκ, θα σηκώσει την μπάλα για τον Μπαστακό, δεν θα περάσει. Τσαφταρίδης για τον Δημητριάδη και από εκεί στον Κοτσούλια. Το άνοιγμα για τον Βάρκα, παίζει πολύ από τα αριστερά, γενικά από τα πλάγια η ομάδα της Ηλιούπολης, σε Δημητριάδης. Βγαίνει πρώτος ο Μπαγκαλιάνης και κερδίζει. Και προωθείται. Λιάτσος με χώρο. Περνά στον Πινακά. Πινακάς, η κάθε την παλιά για τον Μπά. Είναι καλή. Προλαβαίνει ο Περιστερίδης που αντιλαμβάνεται τη φάση και παραχωρεί πλάγιο. Σωτήρια η επέμβαση του Κώστα Περιστερίδη. Ξανά η φάση. Ωραία η κάθε την παλιά. Βγήκε ο Περιστερίδης πρώτου Μπά και πρόλαβε. Ψάχνουν τις κάθετες μπαλιές στην πλάτη της άμυνας Ηλιούπολης Ερυθρόλευκη. Ωραίο Αποστολόπουλος, Πινακάς με χώρο. Δεν μπόρεσε να βρει τον Αποστολόπουλο. Εδώ θα πάρει φάουλ. Το έκανε ο Φρίμπονγκ, σήκωσε ψηλά το πόδι του. Τελέστηκε πλασαριστά Μπαγκαλιάνης, Νίκολιτς, Μαρίνος, πάλι στον Βόσνιο. Ανοίγεται και παίρνει μπάλα ξανά ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Θέλει να σηκώσει την μπάλα για το Φρίμπονγκ, δεν την αντιλαμβάνεται. Την πάσα αυτή ο επιθετικός από τη Γουινέα. Υπόκτημα από την Ρενεσάνς, στο δεύτερο χρόνο του στον Ολυμπιακό. Έχει πετύχει και δύο γκολ, 20χρονος φορ. Τσαφταρίδης, τον Βοσνακίδη και από εκεί στον Μουριέλ. Αξεβάνος. Σε ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από το Εγάλεο. Πέρσι στην Αλκή στην Κύπρο. Θητεία επίσης σε Τρίκαλα, Ρόδο, Διαγόρα. Παναργιακό, την άντερ 20 του ΠΑΟΚ, ξεκινήσει ο Βασίλης ο Μπαξεβάνος. Βάρκας, το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Νίκολιτς, για τον Μαρίνο, πιέζεται από τον Βαξεβάνο, κερδίζουν οι παίκτες Ηλιούπολης, Δημητριάδης για τον Φρίμπονγκ από μακριά. Ψάχνει χώρο για το σουτ, θα το κάνει τελικά, άστοχο όμως, πολύ μακριά από την εστία του Στουρνάρα. Στο 24. Νίκολιτς. Θα σηκώσει για τον Σαπουντζή, τον έκοψε ο Κοτσούλιας. Βάρκας, ωραίο Μπαξεβάνος, κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Δημητριάδης, δύο γκολ, τα έχει πετύχει στο πρωτάθλημα, στο προχθεσινό μάτς με τον Ηρόδο, το 0-2 με δύο δικά του γκολ κέρδισε η Ηλιούπολη. Στην Αλικαρνασό, Δημητριάδης που κινείται ωραία ανάμεσα στις γραμμές, θα περάσει για τον Φρίμπονγκ. Αυτός θα κάνει μία προσπίση και δεύτερη προσπίση. Σέντρα με το δεξί, εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Άφησε ο Μαρίνος για τον Μπαγκαλιάνη. Μπα, θέλησε να κατεβάσει. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Η Ηλιούπολη με 26 βαθμούς στο πρωτάθλημα σε 17 αγώνες. Έχει 7 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες. 19-16 τα γκολ. Στο συν 3 το πρόσημο. Την άλλη Ολυμπιακός μόλις 8 βαθμούς. Θυμίζω 2 τιμωρίες με μείον 5. Άρα συνολικά μείον 10. Τις 2 αποχωρήσεις με Κηφισιά και Καλυθέα σε 16 αγώνες.
αδίκτους τους δύο μηδενισμούς. Έχει 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 8 ήττες. 13 γκολ έχει πετύχει, 20 έχει δεχθεί. Καλύτερος εντός έδρας ο Ολυμπιακός, δυσκολεύεται εκτός έδρας. Παρουσιάζει πρόβλημα στο σκοράρισμα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτό έχει φανεί τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σαπουντζής, Μαρίνος, κινείται ωραία ο Μπά και θα δεχτεί την μπάλα, όμως πρόλαβε και πάλι ο Περιστερίδης. Με την εμπειρία του διαβάζει τις φάσεις και μπλοκάρει. 6 καθαρές εστίες για τον Κώστα Περιστερίδη στο φετινό πρωτάθλημα. Χανιώτη στην καταγωγή, ολλανδοθρεμένος πρέπει να πω, καθώς είχε αγωνιστεί στην ΚΑΠΑ 17 του Άγιαξ και εν συνεχεία μεταπήδησε στη Φόλενταμ. Μετά πάλι στην Ελλάδα με Πανιόνιο, Πλατανιά, Παζιάννα, Νίκη Βόλου και φέτος στην Ηλιούπολη. Περιστερίδης. Πιέζει ο Λιάτσος, αφήνει ο Μουριέλ. Θα κλειστεί, θα κάνει φάουλ γιατί καθυστέρησε στη σκέψη του. Φάνει φάουλ πάνω στον Αλγκασίμ Μπά. Εδώ τον βλέπουμε, τον φόρα από την Γουινέα. Εκτέλεση. Ο Μαρίνος και ο Σαπουντζής είναι πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ του Ολυμπιακού. Σαπουντζής πάνω στα σώματα, στο τείχος, η απομάκρυνση. Λεωνίδα, ναι, έχει πέσει ο Μπαστακός στο έδαφος, χτύπησε στο κεφάλι με την μπάλα. Ο Μπαστακός, ναι, δέχτηκε την μπάλα στο κεφάλι σε αυτή την εκτέλεση του Σαπουντζή και είναι στο έδαφος. Τώρα του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Σιγά σιγά ο Μιχάλης Μπαστακός θα σηκωθεί, δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο, ζαλίστηκε, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Φρίμπονγκ για την Ηλιούπολη. Θα παίξει με τον Μπαστακό. Αυτός θα βρει στα δεξιά τον Τσαφταρίδη. Μια σέντρα για τον Βασιλείου. Κατεβάζει ο Σαπουντζής. Υπάρχει πεσμένος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Μπακαλιάνης. Και έτσι διέκοψε το παιχνίδι ο Ματσούκας. Το έχει βγει το παπούτσι. Θα συνεχίσει σε λίγο το μάτς. Μπαγκαλιάνης αφήσει τον Χρυσόπουλο. Φύγε, 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 φύγε.
μπροστινή παλιά για τον Σαπουντζή και τον Μπα. Προλαβαίνει τον Μουριέλ. Ρίτσε βοήθεια ο Βάρκας να παραχωρήσει πλάγιο. Ο Λιάτσο στην περιοχή, ένα δυνατό σουτ, άστοχο. Καλή στιγμή αυτή για τους Ερυθρόλευκους στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Χρήστος Λιάτσος βρέθηκε σε θέση βολής. Από το ύψος του πέναλτι δοκίμασε με το αριστερό. Η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Περιστερίδη. Σε αργό τέμπο, ο Τσαφταρίδης ετοιμάζεται να επαναφέρει. Το 0-0 παραμένει στο δημοτικό στάδιο της Ηλιούπολης. Οι παιδούχοι και πάλι στο προσκήνιο με τον Μουριέλ να περνά στον Βάρκα, είναι καλά κλεισμένος. Ο Μαρίνος θα πάρει, θα τροφοδοτήσει τον Λιάτσο, ο οποίος πιέζεται και θα πάρει το φάουλ. Ο Μπαξεβάνο. Μαυρουδής. Κλείστηκε από τον Κοτσούλια. Πέρασε τον Αποστολόπουλο. Δεν συγκρατεί την μπάλα. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Μάτς με καλό ρυθμό, με 3-4 καλές στιγμές για τις δύο ομάδες, χωρίς όμως γκολ έως τώρα. Φρίμπονγκ θα περάσει τον Βάρκα, κάνει κίνηση ο Βασιλείου, αλλά θα καταλήξει στον Φρίμπονγκ. Δημητριάδης προσπαθεί να ελευθερωθεί από τα μαρκαρίσματα, παίζει με τον Φρίμπονγκ ανάμεσα σε τρεις. Κλείνουν καλά τους χώρους οι Ερυθρόλευκοι. Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία. Σαπουντζής. Νίκολιτς έξυπνα. Φίλει στον Σαπουντζή. Θα πάρει το φάουλ. Φάουλ που εκτελέστηκε με τον Νίκολιτς να αλλάζει παιχνίδι για τον Αποστολόπουλο που προωθείται. Λιάτσος σε χέρι στα πλάγια, κάνει ωραία κίνηση, κρατάει. Παίζει με τον, ωραία με τον Μαρίνο. Σε θέση βολής ο Αποστολόπουλος, χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πολύ καλή με τον Περιστερίδη να του κλείνει το οπτικό πεδίο. Στο 35ο λεπτό και να κρατάει το 0. Φρίμπονγκ κρατάει την μπάλα, θα χάσει. Γκοτσούλιας. Δημητριάδης παίζει και πάλι με τον Κοτσούλια. Ο Βασιλείου με τον Μπαστακό. Ο Βασιλείου το σουτ σιρτό πάνω στον Μπαγκαλιάνη. Και τώρα ο Πινακάς θα σηκώσει για τον Μπα. Αυτός δεν κάνει καλό κοντρόλ με το κεφάλι. Είναι την ευκαιρία στους παίκτες της Ηλιούπολης να κερδίσουν την μπάλα. Τσούλιας κατέβασε ωραία, παίζει με το Δημητριάδη. Δημητριάδης με μέτωπο, αφήνει στον Βάρκα. Πιο πίσω η μπάλα, εκεί που κινείται ο Κοτσούλιας. Φάουλ που κερδίζει ο Φρίμπονγκ.
Γκαμπριέλ με τον Βάρκα. Κάνει τις προσποιήσεις πάνω στον Μαρίνο. Ο Βασιλείου, ωραία που φεύγει το Σαπουντζή. Απέναντι στον Μαρίνο κρατάει η ομάδα της Ηλιούπολης. Τώρα το λάθος, ο Λιάτσος θα διορθώσει. Μπαγκαλιάνης μπροστινή παλιά για τον Περιστερίδη. Αυτός όπως η απομάκρυνση. Ο Νίκολιτς ψύχρεμα στον Στουρνάρα. Μπαγκαλιάνης με τον Χρυσόπουλο. Αλλάζουν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Τώρα πιέζει ο Δημητριάδης και ο Μπαστακός. Στολόπουλος προς την παλιά. Θα κόψει ο Βοσνακίδης. Η παλιά από το Σαπουντζή είναι καλή για τον Μαρίνο. Δεν σηκώνει offside ο βοηθός. Μπαίνει στην περιοχή ο Μαρίνο στο πλασέ και πάλι ο Περιστερίδης με τα πόδια θα τον σταματήσει. Εξαιρετικές οι επεμβάσεις από τον τερματοφύλακα της Ηλιούπολης στο 38. Πολύ καλή ευκαιρία και αυτή το τέτα-τέτ του Μαρίνου. Περιστερίδης αντέδρασε σωστά. Ωραία τρίπλα ρουλέτα από τον Σαπουντζή. Ελευθερώνεται. Κλείστη από τον Αγκοτσούλια. Λεωνίδας Κασνέτσι, έχεις να κάνεις μια παρατήρηση νομίζω. Φαίνεται ότι ο Περιστερίδης όταν παίζει με τον Ολυμπιακό Β' του πάει αυτή η ομάδα. Πραγματοποιεί εξαιρετικές επεμβάσεις πέρα από πέναλτι, τέτα-τέτ, τα πάντα. Όντως εξαιρετικός ο Περιστερίδης. Παίζει με την εμπειρία, είναι και σε καλή μέρα. Δύο φορές χρειάστηκε να επέμβει. Ήταν πραγματικά κέρυες οι επεμβάσεις του, κρατώντας το 0. Ο Μαρίνος δεν μπορεί να αποφύγει τον Βάρκα. Μουριέλ απομακρύνει. Μουριέλ δίνει τη μάχη στο κει με τον Μπα. Τον πιέζει ο φόρ του Ολυμπιακού. Ο Βάρκας θα σηκώσει και θα απομακρύνει. Δημητριάδης στη μονομαχία με τον Μαυρουδί. Ο Φρίμπονγκ προσπαθεί να ξεφύγει. Θα πάρει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Θα δεχθεί ο Αποστολόπουλος. Ξανά εδώ η προηγούμενη ευκαιρία, εξαιρετική παλιά, δεν υπάρχει offside. Βγήκε τέτα τέτο Μαρίνος, ανοιχτό λίγο κοντρόλ, πρόλαβε ο Περιστερίδης με τα πόδια να τον ανακόψει. Βάρκας συγκλίνει, αφήνει στον Δημητριάδη. Παξεβάνος θα περάσει τον Τζαφταρίδη. Κάνει κίνηση στην περιοχή. Ο Μπαξεβάνος θα κοπεί. Τελευταία στιγμή. Σε κόρνερ. Πάει ο Δημητριάδης να το εκτελέσει. Προωθηθεί υψηλή της Ηλιούπολης. Στο 39, στο 40, πλησιάζουμε, εκτέλεση από τον Δημητριάδη, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Μουριέλ, γκολ! 1-0 η Ηλιούπολη με το κεντρικό της αμυντικό, τον Κολομβιανό, τον Χουάν Μουριέλ. Με καρφωτή κεφαλιά το πανηγυρίζεται όντως με τους συμπαίκτες του. Πολύ ωραίο γκολ. Μας μεταφέρει ένα παρασκήνιο με την αγκαλιά του Νίκου Παντέλη με τον τερματοφύλακα τον Περιστερίδη. Τεχνικός της Ηλιούπολης τον συγχαίρει προφανώς για τις καθοριστικές επεμβάσεις του και εκεί που ο Ολυμπιακός χάνει τις ευκαιρίες έρχεται ο Μουριέλ για την Ηλιούπολη να ανοίξει το σκορ ξανά. Η εκτέλεση από τον Δημητριάδη ψηλότερα από όλους με δυναμισμό η κεφαλιά από τον Μουριέλ στα δίχτυα του Στουρνάρα για το 1-0 της Ηλιούπολης στο 40 λεπτό. Πρώτο γκολ την εφετινή σεζόν για τον Μουριέλ
αγωνίστηκε δεόντως από τους γηπεδούχους, τους οπαδούς της Ηλιούπολης που βρίσκονται στις εξέδρες. Ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες. Η Ηλιούπολη όμως είναι αυτή που άνοιξε το σκορ. Περιστερίδης πραγματικά με σημαντικές επεμβάσεις κράτησε το 0 για την εστία του, για να έρθει από στατική φάση το 1-0. Εδώ ανεβαίνει ο Νίκολιτς, θα χάσει χωρίς φάουλ. Ο Μουριέλ θα πάρει την μπάλα, θα τη δώσει στον Μπαστακό και αυτός θα κερδίσει φάουλ από τον Χρυσόπουλο. Εδώ ξανά το μαρκάρισμα από τον Χρυσόπουλο. 19χρονο. Σαφταρίδης. Λάγιο για τους ερυθρόλευκους. Θα ψάξουν την ισοφάριση πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Φρίμπονγκ κάνει καλό παιχνίδι, λίγο επιπόλαιο στην τελική προσπάθεια, αλλά αρκετά κινητικός και δραστήριος. Δημητριάδης που έδωσε ουσιαστικά την τρίτη του ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει πετύχει 2 γκολ, αυτά με τον Ηρόδοτο, τρίτη ασίστ με τη σημερινή από το κόρνερ που εκτέλεσε για την κεφαλιά του Μουριέλ. Σημαντικός παίκτης για την ομάδα της Ηλιούπολης ο Τάσος Δημητριάδης. Λιάτσος προσπαθεί να ελιχθεί. Είναι ο πινακάς αυτός που έδωσε τις μάχες. Ο Μουριέλ μακριά. Χρυσόπουλος. Ελέγχει ο Στουρνάρας. Νίκολιτς, Μαυρουδής, Μαρίνος, έχασε ο Νίκολιτς και τώρα προϋποθέσει με τον Βασιλείου. Ο Βασιλείου μπαίνει στην περιοχή για την Ηλιούπολη, ψάχνει το χώρο, κάνει το σούτο, Στουρνάρας αποκρούει. Νέα προσπάθεια, η απομάκρυνση τώρα μακριά από τον Νίκολιτς. Πολύ καλή ευκαιρία για ένα δεύτερο τέρμα από την Ηλιούπολη στο 44. Σταμάτησε ο Στουρνάρας, θα το δούμε την πρώτη ευκαιρία. Η βοήθεια του σκηνοθέτη μας, τον Νίκου Σβόμπου. Πολύ καλό παιχνίδι εδώ στην Ηλιούπολη. Με ευκαιρίες, με γκολ. Τις δύο ομάδες να ζητούν τη νίκη. Και ένα λεπτό ο πρόσθετος χρόνος, όπως με ενημερώνει ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Φρίμπονγκ, Ξεβάνος, απλώνει ωραία και η προστινή μπαλέ για τον Μπαστακό, τον προλαβαίνει ο Χρυσόπουλος. Ο Φρίμπονγκ έρχεται να μαζέψει και να παίξει με τον Βοσνακίδη. Αυτός αποφασίζει να αλλάξει παιχνίδι. Ο Νίκολιτς πρώτος στην μπάλα, κατεβάζει ο Μπα και αφήνει στον Μπαγκαλιάνη. Μπόρεσε ο Βάρκας, εδώ είναι το ένα λεπτό των καθυστερήσεων και τώρα ο Σαπουντζής έχει την ευκαιρία να παίξει με τον Μαρίνο. Αυτός θα βρει τον Λιάτσο έξω την περιοχή. Ωραία η κάθετη για τον Μπα. Σε θέση βολής ο Μπα. Καθυστερή, κλείστηκε από τον Μουριέλ. Θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση νωρίτερα. Αποστολόπουλος. Επιμένουν οι ερυθρόλευκοι. Θα κάνει το γύρισμα. Ο Μαρίνος κλείστηκε από τον Μουριέλ. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο ρέφερι. Out είναι η μπάλα. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ πως ο Λιάτσος βρήκε εξαιρετικά τον Μπα προηγουμένως, αυτός καθυστέρησε, δεν τελείωσε με το αριστερό, ο Μουριέλ τον έκλεισε. Συνεχίστηκε η φάση με τον Αποστολόπουλο να βγάζει μια συρτή σέντρα, εκεί ο Μαρίνος προσπάθησε να ελιχθεί, δεν φαίνεται κάτι αντικανονικό. Έπεσε εύκολα ο Μαρίνος στη μονομαχία εκεί με τον Μουριέλ,
το παιχνίδι σωστά συνεχίζεται. Και εδώ το προηγούμενη ευκαιρία με την ενέργεια του Βασιλείου. Σούταρε, έπεσε στην αριστερή του γωνία. Ο Στουρνάρας είχε καλή τοποθέτηση και απεσόδησε τον κίνδυνο. Τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο μέρος. Η Λιούπολη προηγείται με 1-0 χάρη στον γκολ του Μουριέλ από το 40. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β' να έχει τις ευκαιρίες, καλύτερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Περιστερίδη να είναι καθοριστικό στις επεμβάσεις του και στο 35. Στη φάση με τον Αποστολόπουλο και εν συνεχεία στο 38 με τον Μαρίνο. Ακολούθησε τον γκολ από τον Μουριέλ. Το βλέπουμε εδώ από την εκτέλεση κόρνερ του Δημητριάδη. Και έτσι με αυτή τη στατική φάση η Λιούπολη πήρε το προβάδισμα στο παιχνίδι. Εν συνεχεία χάθηκε και άλλη μια καλή ευκαιρία με τον Βασιλείο από πλευράς γηπεδούχου για ένα δεύτερο τέρμα. Ο Στουρνάρας είχε καλά αντανακλαστικά. Οι δύο ομάδες αποχωρούν για τα αποδυτήρια για ολιγόλεπτη ξεκούραση και οδηγίες από τους δύο προπονητές. Πάμε και εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με αυτά τα στατιστικά όπως βλέπουμε. 4 τελικές στην εστία για την Ηλιούπολη. 3 στην εστία για τις δύο ομάδες, 4 τελικές και για τις δύο ομάδες, 3 στην εστία. 55-45 κατοχή της μπάλας, το σκορ είναι υπέρ των γηπεδούχων. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός είχε τις καλύτερες ευκαιρίες για να ανοίξει πρώτος το σκορ. Σίγουρα αναμένεται με ενδιαφέρον το δεύτερο μέρος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε περίπου 10 με 12 λεπτά. Επιστροφή φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Στάδιο της Ηλιούπολης. Η Ηλιούπολη προηγείται με 1-0 του Ολυμπιακού χάρη στον γκολ του Μουριέλ από το 40. Μόλις άρχισε το μάτς. Ένα μάτς που αναμένεται σίγουρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο δεύτερο μέρος. Με τους Ερυθρόλευκους να έχουν τις καλύτερες στιγμές. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι είναι η αλήθεια. Στο μάτς με τον Περιστερίδη να έχει κρατήσει όποτε χρειάστηκε ανέπαφη την εστία του σε σημαντικές ευκαιρίες των Ερυθρόλευκων. Και εδώ τώρα ο Βασιλείου σε μια ενέργεια θα κάνει το σούτ με τα αριστερό. Η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας, χωρίς κινδύνο για την εστία του Στουρνάρα. Ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Η Ηλιούπολη ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ με την κεφαλιά του Μουριέλ. Πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτσι να μας μεταφέρει και διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού για τη φάση του πέναλτι. Λεωνίδα. Υπήρξαν κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες με τη λήξη του πρώτου μέρους από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Πήγαν προς την πλευρά του διαιτητή και με ήρεμο τόνο του τόνισαν πως θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι, καθώς ο Μαρίνος που ήταν εμπλεκόμενος στη φάση έβαλε πρώτος το πόδι στην μπάλα. Θα το ξαναδούμε με την πρώτη ευκαιρία. Ο Μπα θα θέλει να μπει στην περιοχή. Κλείστηκε. Ο Σαπουντζής. Θα περάσει την μπάλα στα δεξιά εκεί που ανεβαίνει ο Νίκολης. Θα γυρίσει ο Λιάτσος, θέλει να μπει στη φάση για να σουτάρει. Ο Δημητριάδης και ένα μακρινό σουτ από τον Χρυσόπουλο, εντελώς άστοχο. Και εδώ θα ξαναδούμε την φάση που ζητάει πέναλτι ο Ολυμπιακός από το γύρισμα του Αποστολόπουλου. Ο Μαρίνος θα κάνει το κοντρόλ με το αριστερό. Ο Μουριέλ θα τον κλείσει, θα βάλει το πόδι του το δεξί. Υπάρχει μια επαφή μεταξύ των παικτών. Ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο για να σφυρίξει. Και έτσι το μάτς συνεχίστηκε. Αυτή ήταν η φάση για να μην αφήνουμε τίποτα ασχολίαστο στο παιχνίδι για την διαμαρτυρία του Γιάννη Μανιάτη από πλευράς Ολυμπιακού. Και ανεβαίνει τώρα από δεξιά ο Τσαφταρίδης. Θα πάρει τη μία κόντρα, θα κάνει ένα γέμισμα για τον Φρίμπονγκ. Δεν θα προλάβει, έχει φάλτσο η μπάλα, καταλήγει out. Εδώ ο Αριέλη Μπαγάσα ζητάει σίγουρα περισσότερα από τους παίκτες του. Ένα γρήγορο γκολ ενδεχομένως στο δεύτερο μέρος που θα αλλάξει και τις ισορροπίες του παιχνιδιού. Φρίμπονγκ θα σηκώσει για τον Μπαστακό. Αυτός θέλησε να βρει με τη μία τον Βάρκα χωρίς αποτέλεσμα. Λεωνίδα, οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τους ίδιους 11, έτσι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Ακριβώς, Μίλτο, καμία αλλαγή από τους δύο προπονητές. Συνεχίζουν με τους ίδιους ποδοσφαιριστές και ο Ερέλη Μπαγάσα ζητάει συνεχώς πίεση, ώστε η ομάδα του να βάλει ένα γκολ.
και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να ισοφαρίσει δηλαδή. Ενώ ο Νίκος Παντέλης ζητάει υπομονή και μυαλό από τους ποδοσφαιριστές του και να κρατήσουν πρωτίστως αυτό το 1-0 και μετά να βγουν στην κόντρα και να ψάξουν ένα δεύτερο γκολ. Διαχείριση λοιπόν από πλευρά Ηλιούπολη. Σομπά από μακριά δοκίμασε ένα σουτ. Μπάλα θα περάσει πολλά μέτρα μακριά. Από την εστία του Περιστερίδη. Είναι κινητικό Σομπά. Αλλά δεν βρέθηκε σε θέση βολής. Ο Νίκος Παντέλης δίνει τις οδηγίες του. Ο Ολυμπιακός που κυκλοφορεί καλά την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Έχει βγει 2 με 3 φορές απέναντι στον Περιστερίδη. Χωρίς να έχει καταφέρει να τον νικήσει. Ο Στολόπουλος. Πινακά θα κρατήσει. Ο Λιάτσος θέλει να ξεφύγει, εδώ την αίσθηση ότι υπήρχε φάουλ, άφησε ο διαιτητής. Πινακάς κλείστηκε, Αποστολόπουλος για τον Λιάτσο, παίζουν το 1-2 και τώρα Αποστολόπουλος με χώρο από τα αριστερά. Θέλει να κάνει μια σέντρα, θα περάσει στην πίσω πλευρά η μπάλα, θα κάνει φάουλ ο Σαπουντζής. Αφήνει το παιχνίδι, τώρα θα σφυρίξει. Στην προσπάθειά του να βρει την μπάλα, έπαιζε πάνω στον Φρίμπονγκ. Ξανά η προσπάθεια από τον Αποστολόπουλο. Άπλωσε το πόδι, τώρα δεν τον έχει βρει, τον Φρίμπονγκ. Αυτό λέει και στον διαιτητή. Ο ρέφερις σφύριξε, το μάτς συνεχίζεται. Στο 50, με το 1-0 της Ηλιούπολης να παραμένει έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο μέρος. Με την κεφαλιά του Μουριέλ. Καρφωτή κεφαλιά. Το κόρνερ του Δημητριάδη, Παστακός στη μονομαχία. Παίζεται λέει ο ρέφερι. Βασιλείου συγκλίνει. Ένα σουτ με εξωτερικό φάλτσο. Καμιά ανησυχία για τον Στουρνάρα. Ενώ ζητάει μπάλα δίπλα του ο Μπαστακός. Ο Μπαγκαλιάνης είναι πεσμένο στο χόρτο. Τώρα πάει ο διαιτητής δίπλα του. Δέχτηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Θα το δούμε εδώ. Στην προσπάθεια τον Παστακός απλώνει το αριστερό του χέρι και τον έχει βρει άθελά του. Ο διαιτητής πάντως δεν σφύριξε ενώ ήταν κοντά στη φάση. Μουριέλ, τους διακριθέντες. Πέρα από τον γκολ έχει πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία ο Κολομβιανός. Πινακάς. Κόντρες, προσπαθεί να κατεβάσει ο Βασιλείου χωρίς αποτέλεσμα. Σύγκρουση, δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό, αφήνει και αυτό το μαρκάρισμα. Τώρα θα δώσει φάουλ πάνω στον Φρίμπονγκ. Διαμαρτυρίες τον πάγκο του Ολυμπιακού για φάουλ προηγουμένως πάνω στον Μπα. Σύγκρουση με τον Τσαφταρίδη. Εδώ το επόμενο μαρκάρισμα του Μπακαλιάνη πάνω στον Φρίμπονγκ. Δημητριάδης με καλές εκτελέσεις, καλά πόδια. Έκανε και την assist βεβαίως από το corner στο goal της Ηλιούπολης. Τώρα θα επιχειρήσει να γεμίσει στην περιοχή. Αυτό κάνει. Θα σηκώσει την μπάλα για τον Μουριέλ. Απομακρύνει ο Μπαγκαλιάνης ψηλότερα από όλους. Ο Φρίμπονγκ, ωραία ενέργεια, αποφεύγει δύο. Δεν τον μαρκάρει κανείς εκεί. Θα κάνει το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι. Το σούτ από τον Μουριέλ. Εντυπωσιακά ο Στουρνάρας. Νέο γέμισμα. Η απομάκρυνση από τον τροματοφύλακα του Ολυμπιακού. Επιμένει ο Τσαφταρίδης. Φάση διαρκείας στα καρέ των Ερυθρολεύκων. Και τώρα θα σταματήσει με φάουλ που σφυρίζει ο Ματσούκας υπέρ του Μπαγκαλιάνη. Ξαναδούμε αυτή την πολιορκία. Ο Φρίμπονγκ απέφυγε δύο αντιπάλους. Γύρισε στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ήρθε ο Μουριέλ, ο κεντρικός αμυντικός, να σουτάρει δυνατά. Ο Στουρνάρας εντυπωσιακά απομακρύνει και εν συνεχεία με δεύτερη προσπάθεια. Απομακρύνει τον κίνδυνο για την εστία του. Πολύ καλή ευκαιρία για ένα δεύτερο τέρμα από πλευράς Ηλιούπολης και μάλιστα θα γινόταν με τον ίδιο παίκτη, τον Μουριέλ, τον κεντρικό αμυντικό.
Πάλι ο Φρίμπονγκ θα περάσει κάθετα για τον Βασιλείου. Πρόλαβε ο Αποστολόπουλος τουρνάρα σε ένα σημείο που είναι ο Φρίμπονγκ εκεί. Λάθος απομάκρυνση. Μένει όρθιος ο Γκανέζος. Παίζει με τον Δημητριάδη. Αυτό το 1-2 με τον Βασιλείου. Παρεμβάλλεται ο Μπα. Πάρει φάουλ και ενδεχομένως κίτρινη κάρτα. Ετοιμάζεται να τη βγάλει από το τσεπάκι του. Φάουλ και κίτρινη στον Μπαξεβάνο. Κίτρινη στην αναμέτρηση, μία για κάθε ομάδα. Ο Μπαξεβάνος εδώ. Γι' αυτό το μαρκάρισμα στον Μπα. Σωστή η απόφαση από τον Ματσούκα. Ένα γέμισμα τώρα στην απέναντι πλευρά. Εδώ έχει συγκρουστεί. Έχει δώσει φάουλ υπέρ της Ηλιούπολης. Ναι. Ο Βάρκας με τον Μαρίνο. Έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Ο αμυντικός της Ηλιούπολης. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο για τις πρώτες βοήθειες. Ξαναδούμε πώς έγινε αυτή η σύγκρουση. Εδώ η αλλαγή παιχνιδιού. Ο Βάρκας στην προσπάθειά του να πλησιάσει στην μπάλα έπεσε πάνω στον Μαρίνο. Αυτό είδε φάουλ ο ρέφερι. Έχει βγει και το παπούτσι του Μαρίνου. Σηκώθηκε και ο Βάρκας. Όλα καλά. Το μάτς θα συνεχιστεί. Λεωνίδα, υπάρχει κινητικότητα στους δύο πάγκους για ενδεχόμενη αλλαγή. Έχουν σηκώσει και οι δύο προπονητές ποδοσφαιριστές για ζέσταμα. Προβλέπω ότι η πρώτη κίνηση θα έρθει από τον Νίκο Παντέλη και την Ηλιούπολη. Παρότι είναι μπροστά στο σκορ. Παρότι είναι μπροστά στο σκορ, βλέπω τον Φελίπε Χέμπερτ να ετοιμάζεται σιγά σιγά να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Ο Τσαφταρίδης απομάκρυνε στο μεταξύ την μπάλα σε πλάγιο. Προσπάθεια το γέμισμα εκεί από τον Λιάτσο. Αποστολόπουλος ανάμεσα σε δύο ελίσσεται. Κερδίζει ο Λιάτσος. Θα βάλει και την κόντρα, θα παραχωρήσει πλάγιο. Εδώ ο Χρήστος Λιάτσος στα 19 του χρόνια. Διεθνής με την Ελπίδων. Ο επιτελικός χαφ του Ολυμπιακού και πάμε ξανά στο Λεωνίδα Σκασνέτσι. Έλα, Λεωνίδα. Όπως είπα, Μίλτο, ο Φελίπε Χέμπερτ θα περάσει οριστικά στον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει την θέση του Μπαστακού. Μια κίνηση αλλαγή προσώπων. Στην ουσία δεν αλλάζει κάτι στο παιχνίδι της Ηλιούπολης. Θα παίξει φορ δηλαδή ο Χέμπερτ. Ακριβώς. Ο Χέμπερτ, ο οποίος αγωνίζεται και ως εξτρέμ. Για να δούμε τι έχει στο μυαλό του ο Νίκος Παντέλης. Στο 57 θα έχουμε αυτή την πρώτη αλλαγή από πλευράς Ηλιούπολης. Νάρας μαζεύει και παίζει γρήγορα για τον Αποστολόπουλο. Υπάρχει χέρι του Μπαστακού και κίτρινη κάρτα λίγο πριν αποχωρήσει τον αγωνιστικό χώρο. Μιχάλης Μπαστακός, Καλαματιανός, θητείασε Ηρακλή, Άρη, Ατρόμητο, Παναχαϊκή, Απόλλων Λάρισας, Διαγόρα. Και τώρα χειροκροτούμενος θα αφήσει τη θέση του στον Βραζιλιάνο, δανεικός από την Καλαμάτα, τον Φελίπε Χέμπερτ. Με ένα γκολ έως τώρα στο πρωτάθλημα. Στην κορυφή της επίθεσης παίρνει θέση ο Φελίπε Χέμπερτ, όπως μας είπε νωρίτερα ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Δεν αλλάζει κάτι στο πλάνο. Πως είναι πιο γρήγορος και διεισδυτικός ο Χέμπερ, διαφορετικά χρηστικά από τον Φορ, τον Μιχάλη Μπαστακό, που έδωσε και αυτό στις μονομαχίες του. Έπαιξε με πλάτη, κέρδισε αρκετές εξ αυτών.
Νίκολιτς, ωραία η μεταβίβαση για τον Σαπουντζή που κινείται τώρα στα πλάγια. Ανοίγει την μπάλα, θέλει να σεντράρει, θα πάρει κόρνερ. Αυτό είναι το κέρδος για τον μέσο των Ερυθρολεύκων. Τον Τάσο Σαπουντζή. Δύο-δύο τα κόρνερ. Εκτέλεση πλασαριστά. Λιάτσος. Ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα θα κοντράρει. Ήταν από τον Μαρίνο. Νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Καθώς οδεύουμε στην συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Πάλι ο Μαρίνος είναι στην εκτέλεση. Φέρει την μπάλα στην περιοχή. Χαμηλά το τακουνάκι, είναι έξυπνο από τον πίνακα. Η απομάκρυνση, Λιάτσος. Ωραία, λύσεται με το αριστερό. Ένα δυνατό σουτ πάνω στο Δημητριάδη. Ανάλογη θέση από την αριστερή πλευρά έχει σκοράρει εναντίον της ΑΕΚ στο Σεραφίδιο. Ένα καταπληκτικό γκολ ο Λιάτσος. Νίκολιτς, ωραία για τον Λιάτσο. Ανάμεσα σε δύο κρατάει έξυπνα και περνά στον Νίκολιτς. Μαρίνος, έχει ανέβει ο Νίκολιτς, δεν θα φτάσει μπάλα σε αυτόν. Φρίμπονγκ. Ελύσεται, αφήνει πλεονέκτημα ο ρέφερι, τώρα θα σφυρίξει φάουλ. Υπέρ όμως του Ολυμπιακού, διαμαρτύρεται ο Φρίμπονγκ. Ζητάει να μπει το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο. Ανήσυχος ο Ιμπαγάσα. Σίγουρα σκέφτεται να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Εδώ ξανά το φάουλ του Φρίμπονγκ. Ολυμπιακός που εκτός έδρας έχει 5 ήττες στα τελευταία 6 μάτς. Δυσκολεύεται, όπως είπαμε, στο σκοράρισμα. Εντός έδρας όμως έχει δείξει καλύτερο πρόσωπο. Στα τελευταία 5 από τα 6 παιχνίδια έχει κρατήσει το 0 στην άμυνα. Θυμίζω το 0-0 προημερών με τον Απόλλωνα Σμήνης του Ρέντι. Έχει προηγηθεί η βαριά ήττα από την Καλαμάτα με 4-0. Και άλλη μια εκτός έδρας ήττα από την Παναχαϊκή, που μεσολάβησε η νίκη με τα Χανιά με 2-0. Περιστερίδης θα γεμίσει για τον Βασιλείου. Το γέμισμα για τον Μπα που παίρνει την μπάλα και μπαίνει κατά μέτωπο. Ο Μπα θα ανοίξει το κοντρόλ, βγαίνει ο Περιστερίδης στο πλασέ από τον Μπα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Ολυμπιακό στο 62. Και πάλι ο Περιστερίδης θα πει όχι. Σίγουρα είναι ο MVP της Ηλιούπολης. Εδώ ξανά η μπροστινή παλιά, έβαλε ωραία το κεφάλι, απέφυγε τον Βαξεβανίδη, άνοιξε το κοντρόλ, πλάσαρε με τα αριστερό, του έκλεισε το οπτικό πεδίο όσο χρειαζόταν ο Περιστερίδης για να παραχωρήσει αυτό το κόρνερ που εκτελέστηκε γρήγορα. Λιάτσος θα περάσει στον Μαρίνο. Ο Μαρίνος θα βγάλει μια σέντρα εκεί που είναι ο προωθημένος Μπαγκαλιάνης. Ο Χρυσόπουλος είναι. Κόντρα από τον Μουριέλ. Επιμένει όμως ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού σε ρόλο εξτρέμ εκεί. Χρυσόπουλος θα κάνει το γύρισμα έξυπνα. Ο Μπα στην πορεία της μπάλας. Ανάμεσα σε δύο τους αποφεύγει. Θα πάρει κόρνερ. Ο Ολυμπιακός που επιμένει για την ισοφάριση. Σαπουντζής έχει πάει στη γωνία για την εκτέλεση. Καλοεκτελεσμένο είναι το κόρνερ ο Περιστερίδης, κανένα πρόβλημα, βγαίνει και μπλοκάρει, παίρνει και φάουλ. Εδώ ξανά η έξοδος και το φάουλ. Διακοπή εκ νέου, είναι πεσμένο στο χόρτο τερματοφύλακας της Ηλιούπολης, εξαιρετικός και σήμερα. Έχει κρατήσει το 0 και βλέπω να καλεί κοντά του παίκτες για αλλαγή ο Άριελ Μπαγάσα, Λεωνίδα, έτσι. Ακριβώς, Μίλτο κάλεσε κοντά του τον Αργυρίου, τον Άγγελο και τον γιο του, τον Παύλα Μπαγάσα. Μάλιστα, να πάρουμε γεύση και από ιό Μπαγάσα.
πέτα. Ευκαιρίας Δοθήσης δίνει και τις οδηγίες στον Νίκος Παντέλης. Εδώ ξαναβλέπουμε το γκολ με το οποίο προηγείται η Ηλιούπολη. Το κόρνερ του Δημητριάδη, κεφαλιά καρφωτή του Μουριέλ, του Κολομβιανού στόπερ. Η μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορων αντιδράσεις του Ρνάρα, ήταν εξ επαφής αυτή η κεφαλιά. Και ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός, Λάτιν πανηγυρισμός του Μουριέλ. Χρυσόπουλος. Πάμε και πάλι στο Λεωνίδα Κασνέτσι. Όπως είπα, Μίλτο, έχουμε δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό Β. Μαυρουδής και Μαρίνος θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου και εντός θα μπουν η Αργυρίου και Παύλα Κιμπαγάσα. Μάλιστα. Στο 65, αυτές οι δύο κινήσεις από πλευρά Κιμπαγάσα. Πινακά συγκλίνει, θα κάνει το σουτ πάνω στα σώματα. Θα πάρει την μπάλα ο Φρίμπονγκ. Κερδίσει χρόνο, θα πάρει φάουλ, έπεσε εύκολα ο Νίκολιτς. Δεν μπόρεσε να βρει τον Μαρίνο. Βγάζει τον αμυντικό του χαφ, τον Μαυρουδή. Ο Ιμπαγάσα θα κάνει λίγο πιο επιθετική την ομάδα του. Στα υπολοιπόμενα, μαζί με τις καθυστερείς 30 λεπτά που απομένουν. Στόχο να φτάσει στην ισοφάριση αρχικά. Η βαθιά μπαλιά έχει βγει ο Στουρνάρας από την αιστεία του. Πρόλαβε τον Βασιλείου. Κανένα πρόβλημα για την άμυνα του Ολυμπιακού. Χρυσόπουλος. Μπαλιά για τον Μπα. Το κοντρόλ με το στήθος. Αξεβανίδης. Λάθος. Πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτσι, έχουμε αλλαγές. Έχουμε τις δύο αλλαγές στο Ολυμπιακό, όπως είπαμε, αλλά βλέπουμε ότι ο Περιστερίδης έπεσε εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Αντιμετωπίζει πρόβλημα και γι' αυτό ο Νίκος Παντέλης σήκωσε για ζέσταμα τον πολίτη και μάλιστα τον κάλεσε τώρα κοντά του για να περάσει εντός. Αυτό κι αν είναι είδηση, με τον Περιστερίδη να είναι εξαιρετικός στο παιχνίδι, σε αυτά τα 65 λεπτά, να έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι και στο πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων στο El Paso, με δύο αποκρούσεις πέναλτι. Και τώρα, λόγω τραυματισμού, όπως όλα δείχνουν, να αντικαθίσταται, καθώς δεν μπορεί να συνεχίσει το match. Θα δούμε αν τελικά θα γίνει αυτή η αναγκαστική αλλαγή. Είδαμε τις δύο αλλαγές του Ολυμπιακού. Ο Μαρίνος και ο Μαυρουδής αποχώρησαν. Ο Παύλακ Ιμπαγάσα και ο Άγγελος Αργυρίου στη θέση τους. Πρώτες βοήθειες πάντως συνεχίζονται στον τερματοφύλακα της Ηλιούπολης. Ναι, Άγγελε. Ναι, Λεωνίδα. Μίλτο, διπλή αλλαγή θα κάνει και ο Νίκος Παντέλης, καθώς θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο πολίτης, αλλά βλέπουμε να ετοιμάζεται γρήγορα και ο Κρέτσι. Αμυντικός χαφ. Θέλει να κλειδώσει ο Νίκος Παντέλης στο χώρο του κέντρου και να κρατήσει το υπέρτο αποτέλεσμα. Πάντως ο Περιστερίδης σηκώθηκε για την εξέλιξη της φάσης. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Πάσα που βγαίνει τώρα στα δεξιά. Η σέντρα πως ο Κοτσούλιας θα διώξει. Πημένει με τον Μπαγκαλιάνη ο Ολυμπιακός. Σέντρα από τον Νίκολιτς. Η κεφαλιά από τον Πινακά. Με δυσκολία εκεί ο Τσαφταρίδης με δεύτερη προσπάθεια. Έρχεται ο Μπά να κερδίσει την μπάλα. Αποστολόπουλος. Ο Ιμπαγάσα, ιδιαίτερα δραστήριος, στο ίδιο στυλ με τον Λιάτσο. Καλός χρηστής της μπάλας, στα βήματα του πατέρα του, ο Ιμπαγάσα. Χρυσόπουλος. Πάμε ξανά στο Λεωνίδα Κασνέτσι. Τελευταία ενημέρωση από το Ιατρικό Επιτελείο της Ηλιούπολης. Ο Περιστερίδης ζήτησε από τον Νίκο Παντέλη να μην προχωρήσει την αλλαγή ακόμη. Θέλει να δοκιμάσει. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη μέση του και ζήτησε να μην αντικαθιστεί ακόμα, να περιμένει. Θα σφίγγει τα δόντια επί της ουσίας. Ο Χέμπερτ σε μια ατομική ενέργεια, μια ποδιά εκεί, θα πάρει φάουλ. Από τον Νίκολιτς.
τον Μπαγκαλιάνη είναι. Το φάουλ εδώ, η ποδιά. Ο Μπαγκαλιάνης του βγάζει το αριστερό χέρι. Έχει τραυματιστεί και ο ίδιος. Υπάρχει φάουλ. Σφυρίζει ο κύριος Ματσούκας. Ο Περιστερίδης λοιπόν δοκιμάζει. Τον βλέπουμε εμείς στην άλλη πλευρά του γηπέδου να κάνει κάποιες διατάσεις. Με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση. Θα σφίξει τα δόντια. Νάτος εδώ. Για να συνεχίσει. Προσπαθήσει τουλάχιστον να συνεχίσει ως το τέλος. Ο Περιστερίδης με εξαιρετική, όπως είπαμε, εμφάνιση στο σημερινό μάτς. Φάλου σε πολύ καλή θέση τώρα με τον Δημητριάδη. Να είναι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση. Ακριβώς το 70. Ευκαιρία για την Ηλιούπολη αποστατική φάση να απειλήσει την εστία του Στουρνάρα. Εκτελεί ο Δημητριάδης, περνάει η μπάλα έξω. Χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους για ένα δεύτερο γκολ. Εδώ ξανά η εκτέλεση του Δημητριάδη. Πολύ καλή η κεφαλιά από τον Βασιλείου. Γυριστή, μόλις out. Εδώ βλέπουμε τον ποδοσφαιριστή που είχε την ευκαιρία. Επιμένει η Λιούπολη με τον Δημητριάδη. Ο Τσούλιας πατάει ωραία για τον Βασιλείου. Αυτός θέλει να αποφύγει τρεις αντιπάλους. Θα χάσει από το Σαπουντζή. Παξεβάνος πίσω. Κρατάει ωραίο ο Βασιλείου. Των διακριθέντων της Ηλιούπολης παίζει με τον Τσαφταρίδη και πάλι ο Βασιλείου θέλει να περάσει την μπάλα πάνω από τον Χρυσόπουλο. Τον αντιλαμβάνεται τι ήθελε να κάνει ο αντιπαλός του. Παραχωρεί. Κόρνερ. Οδηγείς από τον Νίκο Παντέλη. Ηλιούπολη που στα τελευταία δύο λεπτά έχει ανεβάσει τις γραμμές της, την επιθετικότητά της προς την αντίπαλη εστία. Και θέλει να εκμεταλλευτεί τις στατικές φάσεις με τις εκτελέσεις του Δημητριάδη, όπως έγινε και στο 40 με τον γκολ του Μουριέλ. Εκτελεί ο Δημητριάδης, καλοεκτελεσμένο και αυτό το κόρνερ, η κεφαλιά τον Μπαγκαλιάνη, υπάρχει φάουλ επιθετικό υπέρ του Ολυμπιακού. Κέρδισε ο Νίκολιτς. Το build-up από τους φιλοξενούμενους, με κάποιο ρίσκο εκεί, τα καταφέρνουν. Ο Σαπουντζής, μια βαθιά μπαλιά για τον Αργυρίου, παίζει έξω δεξιά. Αργυρίου παίζει και αυτός με τη σειρά του για τον Λιάτσο. Πινακάς ανάμεσα σε δύο. Δεν είχε καλή επιλογή. Μπάλα πίσω στον Χρυσόπουλο. Αποστολόπουλος για τον Ιμπαγάσα. Θα πάρει το πλάγιο. Αποστολόπουλος στην εκτέλεση. Πινακάς για τον Λιάτσο. Αυτός πιο πίσω στον έναν εκ των δύο κεντρικών αμυντικών του Ολυμπιακού. Τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο. Θυμίζω αγωνίζεται στον Ολυμπιακό Δανικός από τον Άρη. Ο αριστεροπόδαρος Θεσσαλονικιός στα 19 του χρόνια. Διεθνής με την ελπίδα της χώρας μας. Και μάλιστα έχει πετύχει και ένα γκολ. Με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δύο αλλαγές από ό,τι βλέπω ετοιμάζει ο Νίκος Παντέλης, Λεωνίδα, έτσι. Ακριβώς. Ο Περιστερίδης θα συνεχίσει κανονικά πάντως. Ναι. Εντός αγωνιστικού χώρου θα περάσουν η Κρέτσι και Άντο. Τώρα δίνει τις τελευταίες οδηγίες ο Νίκος Παντέλης. Ένας επιθετικός και ένας χαφ. Ωραίο Τσαφταρίδης, κάνει και αυτός καλό παιχνίδι. Δημητριάδης περάσει τον Βασιλείου. Πολλές ενέργειες από τα δεξιά. Ωραία σέντρα από τον Βασιλείου. Δεν είναι εκεί στην πορεία της μπάλας ο Χέμπερτ. Νίκολιτς, τον Αργυρίου κλείστηκε. Χέμπερτ, Φρίμπονγκ.
Κουτσούλιας. Ωραία ενέργεια. Τον Βάρκα θα κοπεί. Τον Μπακαλιάνη. Πλάγιο υπέρ των Ερυθρόλευκων. Ο Άντο και ο Κρέτσι ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι. Λεωνίδα, σε ακούμε. Δημητριάδης και Βασιλείου είναι ο ποδοσφαιριστές που θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Δύο εκ των πρωταγωνιστών ουσιαστικά του παιχνιδιού. Πολύ καλή. Ο ένας έβγαλε την ασίστ, ο Δημητριάδης. Ο Βασιλείου έχει πάρει όλες σχεδόν τις επιθετικές ενέργειες από πλευρά Ηλιούπολης. Η Μπαγάσα τώρα. Φίνει στον Σαπουντζή, αυτό στον Χρυσόπουλο. Προς την παλιά όμως, αυτιά παλιά, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές, το 75. Φρεσκάρει την ομάδα του ο Νίκος Παντέλης. Ο Δημητριάδης που τα έδωσε όλα, εξαιρετικές εκτελέσεις στις τιμένες φάσεις. Αποχωρεί. Είχε βάλει και δύο γκολ, θυμίζω, στο προηγούμενο μάτς με τον Ηρόδοτο. Υπάρχει και κούραση, λογικό είναι. Και ο Βασιλείου και αυτός τα έδωσε όλα. Πολύ καλό μάτς για να περάσει τη θέση του ο Γκανέζος, ο Εμμανουέλ Άντο. Παίξει στα δεξιά. Αριστερά ο Φρίμπονγκ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Φελίπε Χέμπερτ. Και ο Ελληναλβανός, ο Ρέσις Κρέτσι. Στη μεσαία γραμμή, δίπλα στον Κοτσούλια. Και στον Μπαξεβάνο βεβαίως. Η μπάλα θα φτάσει τώρα στον Ιμπαγάσα. Στα αριστερά θα βγάλει μια σέντρα. Ο Μουριέλ την καθαρίζει. Ο Σαπουντζής. Και τώρα ο Λιάτσος. Παίζει με τον Ιμπαγάσα. Σαπουντζής με το εξωτερικό, ένα σουτ. Εντελώς άστοχο. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Τον Τάσο Σαπουντζή. Ο Εδεσέος, 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και στις ακαδημίες του. Λεωνίδα, σε ακούμε. Ναι, αλλαγή ετοιμάζει ο Αριέλ Ιμπαγάσα. Ο Ευάγγελος Κεραμίδας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Αποστολόπουλου. Βγαίνει αριστερός μπακ. Στη θέση του Κεραμίδας, θέλει διαχείριση από τους δύο προπονητές. Ωραία ενέργεια από τον Αργυρίου από τα δεξιά. Κάνει τη σέντρα, θα πάρει κόρνερ. Την παρέμβαση του Βάρκα. Βλέπουμε τον Κεραμίδα να περνά στο παιχνίδι. Ο Αποστολόπουλος εκτός. Κόρνερ που εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάρι. Νέο κόρνερ. Την νέα επέμβαση του Γιάννη Βάρκα. Τέλεσε από τον Ιμπαγάσα, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Το σουτ στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία με τον Χρυσόπουλο στο 77 για την ισοφάριση. Να λοιπόν που ο Ολυμπιακός πλησιάζει στο 1-1, η εκτέλεση από τον Ιμπαγάσα. Ο Χρυσόπουλος που προωθήθηκε έβαλε την προβολή. Θα στείλει την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Περιστερίδη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πολλές χαμένες ευκαιρίες, εκατέρωθεν. Ο Ολυμπιακός είχε τις περισσότερες στο πρώτο ημίχρονο. Είχε και το δοκάρι την από λίγα δευτερόλεπτα. Ένα μάτς που είναι ανοιχτό για όλα τα αποτελέσματα. Ο Μπά θα πετάξει την μπάλα μπροστά, κλείστηκε από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Κατάφεραν να τον βγάλουν εκτός φάσης, έκανε και φάουλ μάλιστα. Ο Άσος από τη Γουινέα. Πάμε στο Λεωνίδα Καζνέτσι.
Φωνάζει ο Αριέλη Μπαγάσα, καθώς θεωρεί ότι αυτή η φάση είναι ίδια με το πρώτο ημιχρόνο και τη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός. Θα την ξαναδούμε. Για να βγάλουν και οι τηλεθεατές τα συμπεράσματά τους. Στο 79 έχουμε φτάσει, το 1-0 παραμένει υπέρ της Ηλιούπολης. Μάχεται ο Φελίπε Χέμπερτ. Τα κουνάκια από τον Ιμπαγάσα. Υπάρχει φάουλ που έκανε ο Βραζιλιάνος. Επιθετικός της Ηλιούπολης. Πάνω στον Χρυσόπουλο. Εδώ ξανά η φάση του Δοκαριού με τον Χρυσόπουλο. Αριστερό να πιάνει εκεί το σουτ στην κίνηση, κάτι σαν προβολή την μπάλα στο Δοκάρι. Χαμένη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ιμπαγάσα που έχει δώσει άλλη πνοή στο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων. Χρυσόπουλος. Δυνατά εκεί ο Άντο. Κρατάει ο Λιάτσος, ωραία ενέργεια ανάμεσα σε δύο περίτεχνα, παίρνει και φάουλ. Ο Χρήστος Λιάτσος, πολύ καλό παιχνίδι. Όλες οι επιθέσεις ουσιαστικά των Ερυθρόλευκων περνούν από τα πόδια του. Εδώ ο Στουρνάρας θα περάσει τον Μπα, αντίπαλο τον Βοσνακίδη. Άουτ είναι η μπάλα, ξανακόντρα η μπάλα στον Αλγκασίμ Μπα. Ηλιούπολη Ολυμπιακός, 1-0. Τον γκολ ο Μουριέλ στο 40. Περιστερίδης. Πολυτιμότερος του αγώνα από πλευράς Ηλιούπολης. Κοτσούλιας προς την παλιά για τον Άντο που είναι γρήγορος. Θα προλάβει. Θα κάνει και ένα γύρισμα. Εκεί ελέγχει ο Χρυσόπουλος. Παίζει με τον Αστουρνάρα. Τον Κεραμιδά. Συγχωρείτε. Ο οποίος πέρασε το παιχνίδι στη θέση του Αποστολόπουλου. Η παλιά είναι δυνατή από τον Απινακά. Σηκώσει offside ο ρέφερι. Πάμε ξανά στο Λεωνίδα Καζνέτσελα. Λεωνίδα. Μίλτος Δίτσα, αλλαγή ο Βοσνακίδης και τώρα το βλέπουμε να πέφτει στον αξιό χώρο. Δεν μπορεί να συνεχίσει και τη θέση του θα πάρει ο Γιάννης Ανδρέου. Μάλιστα. Αναγκαστική αλλαγή αυτή που θα ακολουθήσει από πλευρά Νίκου Παντέλη. Ο Γιάννης Ανδρέου τον φιλοξενήσαμε στο pre-game του παιχνιδιού. Πάμε, υπάρχει και η κούραση. Τα συνεχόμενα μάτς. Κάνει και το ταξίδι στην Κρήτη βεβαίως με το καράβι. Όλα παίζουν ρόλο για την αποφόρτιση των ποδοσφαιριστών την επόμενη μέρα των αγώνων. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για αποθεραπεία. Ο Ανδρέου λοιπόν, στόπερ βγαίνει, στόπερ θα μπει για την ομάδα του Νίκου Παντέλη. Το υπόλοιπο δεκάλεπτο συν τις καθυστερήσεις, να δούμε πόσες θα είναι. Θα δείξει ο τέταρτος. Εδώ εμείς ξαναβλέπουμε την εκτέλεση του Ιμπαγάσα και την προβολή του Χρυσόπουλου στο αριστερό δοκάρι του Περιστερίδη. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία από πλευράς Ερυθρόλευκων για την ισοφάριση. Πάμε λίγο κύριε, σας παρακαλώ. Πάμε λίγο κύριε. Θα βγει το 2 και το 55. Δεν έχει άλλη μετά. Ο Βοσνακίδης αποχωρεί. Θα δεχτεί και κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Ξαναμπεί στο παιχνίδι. Λεωνίδα, είσαι πιο κοντά. Θα συνεχίσει, θα ξαναμπεί στο παιχνίδι, θα επιχειρήσει να... Τον ρώτησε ο Νίκος Παντέλης αν μπορεί να συνεχίσει. Του είπε δεν μπορώ. Τώρα τον βλέπουμε να μπαίνει στο αγωνιστικό χώρο. Μένει να φανεί αν θα περάσει ο Ανδρέου στη θέση του. Θα δούμε σε λίγα λεπτά.
Από δεξιά τώρα η προσπάθεια με τον Αργυρίου για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει ένα γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Μουριέλ. Υπάρχει κόρνερ. Θα δούμε αν θα γίνει πριν το κόρνερ η αλλαγή. Τώρα θα περάσει ο Ανδρέου, δεν ρισκάρει. Περισσότερο ο Νίκος Παντέλης, έχει πέσει άλλωστε στο χόρτο. Ξανά ο Βοσνακίδης. Στο 84 λοιπόν, ο Δημήτρης Βοσνακίδης αποχωρεί τραυματίας, αφήνει χώρο για τον Γιάννη Ανδρέου. Για να δούμε την εκτέλεση του Ολυμπιακού. Μπάλα στα καρέ, θα πέσουν όλοι εκεί, ένας όμιλος παιχτών στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχει κάτι. Το μεμτό λέει ο κύριος Ματσούκας, η μπάλα καταλήγει out. Ξανά η εκτέλεση. Εδώ αλληλοσπρόχνονται οι ποδοσφαιριστές. Μπάλα έφυγε έξω. Περιστερίδης πάντως φαίνεται να συνέρχεται μετά το πρόβλημα που τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση. Χειροκρότημα για τον Βοσνακίδη από τους φίλους της Ηλιούπολης. Το ανταποδίδει. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Ιμπαγάσα. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Τσαφταρίδης ετοιμάζεται να επαναφέρει. Πρώτος στην μπάλα ο Χρυσόπουλος. Νέο πλάγιο. Κερδίζουν και χρόνο τώρα λογικά οι γηπεδούχοι, ο Χέμπερτ βάζει τη μονομαχία, ο Κρέτσι θα κερδίσει, ψάχνει την κίνηση του Φελίπε Χέμπερτ, θα επιχειρήσει μόνος του, φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής, διαμαρτύρονται, έχουν πέσει όλοι οι ερυθρόλευκοι πάνω στον Ματσούκα, θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάτι, ότι εκβίασε το φάουλ και είναι κίτρινη κάρτα, θα το ξαναδούμε εμείς, ένας όμιλος παικτών πάνω στον ρέφερι, στον βοηθό, έχουν πέσει όλοι, να δούμε τι του είπε για να υποδείξει φάουλ. Ξαναδούμε εμείς αν υπάρχει όντως παράβαση, ο Κρέτσι έχει επιδείξει, δεν υπάρχει φάουλ. Κοιτάξτε την μπάλα μπροστά, είναι το τάκλιν τον Κεραμιδά, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει μαρκάρισμα. Τέλος πάντων, αυτό είδε ο ρέφερι, αυτό σφύριξε. Είναι και μπροστά στο βοηθό η φάση. Στο 87, πλασαριστά εκτελείται αυτό το φάουλ. Και πάλι ο Κρέτσι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, πάει στο κόρνερ με δύο αντιπάλους. Ξεβάνος, θέλει να πάρει πλάγιο, δεν παίρνει τίποτα. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Τσαφταρίδης παίρνει την κεφαλιά. Σαπουντζής, Φρίμπονγκ, θέλησε να βρει τον Άντο. Δυνατή μονομαχία με τον Μπαγκαλιάνη. Ο Φρίμπονγκ θα στρώσει την μπάλα στο Χέμπερ. Το Σαπουντζής παρεμβάλλεται. Και τώρα ο Λιάτσος με προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τον Ολυμπιακό. Κλείνεται από τον Κοτσούλια. Κρατάει ο Λιάτσος με άψογη τεχνική. Θα αφήσει τον Αργυρίου και πάλι για τον Λιάτσο. Σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Θα αφήσει την μπάλα πίσω. Δεν ακολούθησε ο συμπαίκτης του. Φρίμπονγκ. Ανάμεσα σε δύο. Θα πάρει πλάγιο. 2,5 λεπτά ακόμη για τη συμπλήρωση των 90 λεπτού συν τις καθυστερήσεις που θα έχουμε. Ο Σπαντέλης κοιτάει και αυτό το ρολόι του. Να δει αν η ομάδα του θα φτάσει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη μετά από αυτές κόντρα στην ΑΕΚ και τον Ηρόδοτο και θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο από την διακεκαυμένη ζώνη. Δεν μπόρεσε ο Μπαγκαλιάνης, ο Χέμπερτ γίνεται κάτοχος της μπάλας. Κάνει κίνηση ο Κρέτσι, ο Χέμπερτ απέναντι στον Μπαγκαλιάνη. Θέλει να τον αποφύγει. Βάζει καλά το κορμί του ο στόπερ του Ολυμπιακού και παίρνει φάουλ.
Χρυσόπουλος. Θα σηκώσει για τον Μπα, δεν υπάρχει φάουλ. Στην κίνηση παραπάτησε ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μουριέλ. Διαμαρτύρεται και στον ρέφερι. Εδώ θα ξαναδούμε τη φάση. Έπεσε πάνω στον Μουριέλ, κατά λάθος τον βηματισμό και έπεσε στο χόρτο ο Μπα. Ναι, Λεωνίδα. Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό Β' που θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο Ανέλη Μπαγάσα τις κινήσεις του. Ο Τσέλιος θα πάρει τη θέση του πινακά και ο Σύρμης θα περάσει στη θέση του Σαπουτζή. Μάλιστα, να δούμε. Έστω και στο τέλος του παιχνιδιού, αν τα αποφέρει κάτι θετικό για την ομάδα του Ολυμπιακού, αυτή η διπλή αλλαγή. Κερδίσε ένα πλάγιο και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Πινακάς και Σαπουντζής εκτός, στη θέση τους Τσέλιος και Σύρμης. Τσέλιος που ήταν βασικός στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Σέντρα από τον Νίκολιτς, απομακρύνει ο Μουριέλ. 6 τελευταία του καθυστερήσεων και τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση ο Άντο για την Ηλιούπολη. Ο Άντο είναι πολύ γρήγορος, με αντίπαλο τον Χρυσόπουλο, θέλει να τον αποφύγει. Κρατάει ο Άντο, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δεν μπόρεσε εκεί. Ο Κρέτσι που πάτησε περιοχή να κρατήσει την μπάλα. Δίνει τις μάγες του όμως ο Φελίπε Χέμπερτ. Το δυνατό σουτ από μακριά, άστοχο. Καλή στιγμή στο 91 από τον Κρέτσι. Βλέπουμε εδώ που πέρασε ως αλλαγή. Εδώ έξω από την περιοχή δοκίμασε απευθείας με το δεξί. Καλό ήταν το σουτ. Λίγο πάνω από την εστία του Στουρνάρα. Η Λιούπολη που βρίσκει τους χώρους τώρα καθώς έχει ανέβει ο Ολυμπιακός για την ισοφάριση και απειλή. Ιδιαίτερα με τον Άντο που είναι πολύ γρήγορος. Ο Λιάτσος, ωραία αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά. Ο Νίκολιτς ψάχνει χώρο για να σεντράρει με το αριστερό. Ο Μπα θέλει να κάνει το ανάποδο ψαλίδι. Το μάτς συνεχίζεται. Νέο σουτ με το αριστερό. Πέφτει ο Περιστερίδης και μπλοκάρει. Υπάρχει τραυματισμός όμως του Τσαφταρίδη από το προηγούμενο ψαλίδι που επιχείρησε ο Μπα. Έχει χτυπήσει ο δεξιός μπακ της Ηλιούπολης. Ξαναδούμε εμείς τη φάση. Έχει πάει πάνω του ο Μπα για να του ζητήσει συγγνώμη. Εδώ θα ξαναδούμε την σέντρα. Ο Μπα θεαματικά εκεί έβαλε το δεξί του πόδι. Σπάθησε με ανάποδο ψαλίδι να στείλει την μπάλα προς τα δίκτυα. Παρενέβη ο Τσαφταρίδης και είναι και τραυματίας τώρα. Άλλα κερδισμένα λεπτά. Είναι ακόμη τραυματίας. Άλλο ένα λεπτό, Λεωνίδα, άλλο ένα λεπτό, είπε ο ρέφερι. Αυτό φώναξε τώρα στον τέταρτο διαιτητή. Είπε άλλο ένα λεπτό επιπλέον χρόνο για την καθυστέρηση τώρα με τον τραυματισμό του Τσαφταρίδη και του Μπα. Καθυστέρηση στην καθυστέρηση λοιπόν, λογικό. Για να δούμε, 5 λεπτά ουσιαστικά ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Η Ηλιούπολη κρατά μια ακόμα σημαντική νίκη στα χέρια της. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση. Αργυρίου έχει δώσει άλλο αέρα από τα δεξιά. Κράτησε, άφησε στον Λιάτσο. Δεν είναι τόσο καλή η μεταβίβασή του. Ήρθε ο Φρίμπονγκ, η κόντρα που έβαλε ο Αργυρίου. Και με τον Βάρκα θα κερδίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Φρίμπονγκ είχε ανέβει και τον έχει κόψει εκεί ο Σύρμης, κάνοντας φάουλ. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα υποστεί την έκτη του ή το σε 7 τελευταία μάτς εκτός έδρας.
θα ισχυροποιήσει του λόγου του αληθές που λέγαμε προηγουμένως, ότι εκτός έδρας δεν τα καταφέρνει το ίδιο καλά. Έχει πρόβλημα στο γκολ, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες σήμερα. Με κορυφαία το δοκάρι του Χρυσόπουλου, ο Περιστερίδης τον σταμάτησε πάρα πολλές φορές. Κάνει εξαιρετικό μάτς ο τερματοφύλακας της Ηλιούπολης. Ολυμπιακός που σίγουρα δικαιούταν ένα γκολ βάσει των ευκαιριών. Σε ένα ανοιχτό παιχνίδι, καθώς και η Ηλιούπολη είχε τις δικές της στιγμές για ένα δεύτερο τέρμα. Φρίμπονγκ. Πάρα πολλές ενέργειες από τα πόδια του Γκανέζου. Τώρα παρακινδυνευμένη πάσα. Ο Ανδρέου διορθώνει. Ο Άντο. Αντίπαλο τον Κεραμίδα. Θα τον αποφύγει. Θα μείνει όρθιος από το μαρκάρισμα. Τώρα θα πάρει φάουλ και κίτρινη κάρτα είναι αυτό. Την αποδέχεται ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Ο Άντο που στις αντεπιθέσεις όταν βρει χώρο είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, γρήγορος. Ο Γκανέζος εδώ δέχεται το πρώτο μαρκάρισμα, εν συνεχεία με τα πόδια. Πολύτιμα δευτερόλεπτα για την ομάδα του Νίκου Παντέλη. Τσαφταρίδης πιανεύει για την εκτέλεση, καθώς έχει αποχωρήσει ο Δημητριάδης, που ήταν ο μόνιμος εκτελεστής των στατικών φάσεων. Στο 96 είμαστε. Τσαφταρίδης παίζει πλασαριστά με τον Χέμπερτ. Ωραία, απέφυγε τον Ιμπαγάσα. Χέμπερτ μέσα στην περιοχή θα κάνει το γύρισμα. Σε καλή θέση ο Χρυσόπουλος έδιωξε. Πλάγιο υπέρ των φιλοξενούμενων. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Εδώ θα ξαναδούμε. Τα πόδια του Τσέλιου φάνηκε να βγαίνει μπάλα. Μπα, κρατάει. Παίζει με τον Ασύρμη. Θέλει να ξαναβρει τον Άσο από την Γουινέα. Τώρα βγήκε δεύτερο στην μπάλα. Πρόλαβε και ο Ανδρέου και παραχώρησε νέο πλάγιο. Τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός πιέζει για την ισοφάριση. Κεραμιδάς. Παίξε με τον Ασύρμη. Πέσει εύκολα χωρίς φάουλ. Συνεχίζεται το μάτς. Ο Γκοτσούλιας. Σταθερή αξία στη μεσαία γραμμή της Ηλιούπολης. Ο Άντο. Παίρνει πλάγιο από την παρέμβαση του Χρυσόπουλου. Και ανάσες ασφαλώς για την ομάδα της Ηλιούπολης. Τσαφταρίδης ετοιμάζεται να επαναφέρει. Για τον Φελίπε Χέμπερτ. Πάει και πάλι εκεί στην γωνία του κόρνερ για να κερδίσει δευτερόλεπτα. Δεν έχει βγει μπάλα. Τσαφταρίδης. Παίζει και το σημαίακι μπάλα εκεί. Τσαφταρίδης ανάμεσα σε δύο. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Ενώ τώρα συμπληρώνουμε 7 λεπτά καθυστερήσεων. Φωνάζει ο κόσμος στις εξέδρες για να σφυρίξει ο διαιτητής. Θα αφήσει και αυτή τη φάση, νομίζω, ο ρέφερι. Για να δούμε. Πιο πίσω, λέει ο βοηθός. Ιδιαίτερη σχολαστικότητα τώρα. Χρυσόπουλος θα επαναφέρει. Τελευταίο σφύριγμα από τον Μιχάλη Ματσούκα. Η Ηλιούπολη παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού Β' σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που παρακολουθήσατε απευθείας από την ΕΡΤ 3. Ο Περιστερίδης ήταν αναμφίβολα ο ήρωας του παιχνιδιού. Σωρία επεμβάσεων για την ομάδα του. Κράτησε ανέπαφη την αιστεία του για άλλο ένα παιχνίδι, όπως και στο πρώτο μάτς των δύο ομάδων που απέκρουσε δύο πέναλτι. Και η Ηλιούπολη κερδίζει ξανά τον Ολυμπιακό Β' με 1-0. Ο Ολυμπιακός Β' που σίγουρα βάσει εμφάνισης δικαιούτο ένα γκολ σίγουρα και με τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο με το δοκάρι του Χρυσόπουλου. Αυτό είναι το τελικό σκορ με το γκολ του Μουριέλ. Η Ηλιούπολη παίρνει την νίκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης για τον επίλογο, για το ρεπορτάζ αυτού του παιχνιδιού. Ο Λεωνίδας Κασνέτσι σιγά σιγά ετοιμάζεται να έχει μαζί του
τον προπονητή των νικητών, τον προπονητή της Ηλιούπολης, τον Νίκο Παντέλη. Λεωνίδα, σας ακούμε. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Ηλιούπολης, τον κύριο Νίκο Παντέλη. Coach, άλλη μία νίκη, η οποία σας εδραιώνει στην 5η θέση της βαθμολογίας. Για μας σήμερα ήταν ίσως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα από την αρχή της περίοδου, γιατί ερχόμαστε από δύο σερή νίκες. Στατιστικά δεν γίνεται και τρίτη, αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά, γιατί είχαμε και την ταλαιπωρία με το καράβι που γυρίσαμε από την Κρήτη, νομίζω ότι τα παιδιά κάνανε κατάθεση ψυχής σήμερα. Παίξανε και τακτικά καλά, αλλά αυτά τα παιχνίδια συνήθως κερδίζονται με καρδιά. Και σήμερα η Λιούπολη είχε πολύ καρδιά και νομίζω ότι ήταν και μία δίκαιη νίκη για μας. Αν και νεοφώτιστη ομάδα, η πορεία σας είναι πολύ καλή στο φετινό πρωτάθλημα. Χτίζεται για το χρόνο για κάτι καλύτερο? Κοιτάξτε, για μας ο στόχος ήταν, γιατί είναι μια ομάδα με 20-21 παιδιά καινούργια, ήταν να μείνει στην κατηγορία και να το πετύχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μπορέσουν και αυτά τα παιδιά να μην έχουν άγχος. Θεωρώ όμως ότι έχουμε περιθώρια, μπορούμε να συνεχίσουμε τα καλά αποτελέσματα, αρκεί να είμαστε ταπεινοί. Λεωνίδα, πολύ, μια ερώτηση συνέχεια στον coach. Μια ερώτηση, coach, συγγνώμη, μην φύγεις. Έχετε μια ερώτηση από τον Μίλτο Θεοδοσίου. Παρακαλώ, Μίλτο. Στα παιχνίδια για να τα πάρεις χρειάζεται και τύχη και ικανότητα. Θεωρεί ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο Περιστερίδη στη διαμόρφωση του αποτελέσματος, γιατί τον είδαμε στον γκολ του Μουριέλ να συγχαίρει τον προπονητή, τον τερματοφύλακά του. Στη φάση του γκολ αγκαλιαστήκατε με τον Περιστερίδη. Χρειάζεται, είπατε, και καρδιά και τύχη. Εσείς είχατε τον Περιστερίδη σήμερα. Ναι, σήμερα θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο έκανε ο Ολυμπιακός κάποιες φάσεις που θα μπορούσε να πετύχει τέρμα και δεν το πέτυχε, λέω, Περιστερίδη. Και επειδή το παιδί στο προηγούμενο αμέσως παιχνίδι με την ΑΕΚ είχε κάνει μια λάθος έξι και φάει γκολ, νομίζω ότι ήταν και μια απάντηση ότι είναι ο καλός θεματοφύλακας. Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο όλα αυτά έτσι γίνονται. Πάντως στον πρώτο γύρο έχει αποκρούσει και δύο πέναλτι και σήμερα πολλά τετατέτ. Ίσως του πάει αντίπαλος Ολυμπιακός. Είναι ένα καλό θεματοφύλακας, είναι έμπειρο παιδί, το ξέρουμε όλοι. Αλλά γενικά νομίζω ότι όλη η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Σε επιβεβαιώνει, Λεωνίδα, αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι του πάει μάλλον ο Ολυμπιακός Β. Ακριβώς. Θα έχεις και παίκτη του Ολυμπιακού, οπότε βλέπω τον αρχηγό. Αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μαρίνο. Μάλιστα. Να τον ακούσουμε και τον αρχηγό του Ολυμπιακού, δίπλα στο Λεωνίδα Κασνέτσι. Εδώ ο Γιώργος Μαρίνος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού Β. Είχατε πολλές ευκαιρίες και σήμερα, αλλά γκολ δεν πετύχατε και έτσι η μοιραία έρθει η ήττα. Η αλήθεια είναι ότι φέτος αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει στοιχεί στην ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι θα έρθει το γκολ και θα έρθουν και τα καλά αποτελέσματα. Υπήρξε και αλλαγή προπονητή, είναι κάτι το οποίο θα δουλέψετε, έχετε συζητήσει? Εμείς είμαστε ποδοσφαιριστές, είναι μια απόφαση της διοίκησης αυτό, του Ολυμπιακού. Εμείς από την πλευρά μας συνεχίζουμε να δουλεύουμε, αυτό που κάνουμε πάντα δηλαδή. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση, Λεωνίδα, πριν φύγει ο Γιώργος ο Μαρίνος. Μια ερώτηση, σε παρακαλώ, για τη φάση του πέναλτι που ήταν πρωταγωνιστής. Έφυγε δυστυχώς, Μίλτο. Έφυγε, δεν πειράζει, δεν μας άκουσε. Εμείς κάναμε την ερώτηση, γιατί αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής της φάσης που ζητάει πέναλτι ο Ολυμπιακός. Εμείς ξαναβλέπουμε τα στιγμιότυπα, πώς διαμορφώθηκε αυτό το 1-0 με την κεφαλιά του Μουριέλ από την στατική φάση, από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Δημητριάδης. Καρφωτή κεφαλιά του Κολομβιανού στόπερ στα δίχτυα του Στουρνάρα. Και έτσι με αυτό το γκολ η Ηλιούπολη παίρνει αυτή την πολύ σημαντική νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού Β' και αναριχάται περισσότερο στην βαθμολογία. 10 τελικές για την Ηλιούπολη, 8 για τον Ολυμπιακό, σε ένα γεμάτο μάτσα από ευκαιρίες και δοκάρι του Ολυμπιακού, που σίγουρα δικαιούταν κάτι παραπάνω από την αναμέτρηση. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε από τον Κώστα Κοτσιάβρα, τον διευθυντή παραγωγής, τον σκηνοθέτη μας τον Νίκο Σβόμπο, από τον Λεωνίδα Κασνέτσι που ήταν στο ρεπορτάζ και από τον Μίλτο Θεοδοσίου που ήταν στην περιγραφή, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Καλή συνέχεια σε όλους.